Έλα, έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που προχωρεί πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, come to the fe. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή την πλέστερα χώρια για να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία. Γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μου χαμπέτη, σουλουμουτρούχουμ και καραπιπερίμ, μια γνήσια, μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Κοπιάστε στην παρέα μας. Κοπιάστε. Ελάτε. Έχω Αναστασία πίσω από τα μπλιμπλίκια σήμερα. Γεια σου Αναστασία. Είσαι έτοιμη για ίαση και ποταπίαση? Έτοιμη. Με ακουστικό καινούριο υπερπιλωτικό. Πω, τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. Μιλάμε, είναι σαν κάτι μεταξύ στέκας και της καμάρας, αυτή την καμπύλη που κάνει για ποιον του γαλερίου. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμη για απογείωση πιλότος. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, πλέον, όπως τα κουμωτήρια, πάρα πολύ ωραία τα Μπατμανίδης, όπως τα κουμωτήρια είναι κλειστό το ίντερνετ, υπάρχει ένα ζήτημα που δεν οφείλεται σε εμάς, το ξαναλέω, πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα, γιατί θα αρχίσουν τώρα να πέφτουν τα μπινελίκια, δεν σας ακούμε στο εξωτερικό, δεν σας ακούμε μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, δεν έχω τι να πω, δεν έχω, τι να πω, δεν έχω, αυτό μόνο, αυτό, ελπίζουμε να το λύσουν το ζήτημα και να μας ακούτε και μακριά, κοπιάστε στην παρέα μας, παραμονή σήμερα της ημέρας που ξεκινάνε τα μαθήματα. Η Διεθνής Έκθεση πάντα ήταν συνυφασμένη, δεν μιλάω τώρα για τα θα και για τις υποσχέσεις, για τον παπά που πουλάνε οι πολιτικοί που έρχονται και μας τάζουν τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Να δείτε και τι θα σας δώσουμε, βρε, άντε βρε, άντε βρε, άντε βρε παλιόπαιδα, επειδή είστε και πολλοί και είναι και ψήφοι, να ξέρετε θα σας δώσουμε και εκείνο το πάρκινγκ μπροστά από το γήπεδο, από τη θύρα 1-2-3. Αμα, τι καλοί άνθρωποι, συγγνώμη κύριε, το γήπεδο, ποιος θα το πληρώσει, αυτός, 1-0. Δηλαδή τα πολλά τα εκατομμύρια, πώς, πού θα βρεθούνε. Αυτά δεν, το αποσιωπούμε αυτό, δεν είναι, δεν μας σας είναι αυτό, δεν είναι. Μα, στην ΑΕΚ δώσατε 22 εκατομμύρια. Αχ, άλλο, η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι στην Αθήνα. Ναι, μα στον Παναθηναϊκό του κάνετε διπλή ανάπλαση αυτά, λεφτά στον Αλαφούζο, έτσι, αλλιώς. Α, το Παναθηναϊκό είναι στην Αθήνα. Ναι, στον Ολυμπιακό που του φτιάξετε το γήπεδο τότε το 2004, ο Ολυμπιακός είναι στον Πειραιά. Εσείς ουρίσατε στο πηγάδι, δεν είναι. Και εσάς σας δίνουμε το κουπεδάκι εκεί. Εκεί, μα εκεί δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει, βάζετε τα αυτοκίνητά σας, παρκάρετε. Αυτό θα σας δώσουμε. Θα το πούμε 100 φορές, θα το τάξουμε και θα το ξανατάξουμε. Διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Ποτέ δεν μάθουμε τον πατέρα, είναι αγνώστου πατρός. Η επανάληψη. Θα σας το πούμε πάρα πολλές φορές. Να κοιτάξουμε, επειδή ρε παιδί μου, σας έχουμε χαντακώσει αυτά. Πουλήσαμε το όνομα της Μακεδονίας. Γενικότερα, συντάξει αυτά, μειώσεις. Γενικά, ο κόσμος πηδάει από τα μπαλκόνια. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Και αν δεν συγκινηθείτε με αυτό, έχουμε και δακρυγόνα εξτρά να σας ρίξουμε. Γιατί σας βλέπουμε λίγο ασυγκίνητους. Δηλαδή, δεν σας άρεσε η προσφορά μας που είπαμε, σας δίνουμε εκεί πέρα το κόλπο. Μα. Οπ, δεν έχει μα. Παιδιά, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Εδώ. Δεν κλαις, δακρυγόνο ρε παλιό μπίμπι. Τι ήθελες να τι, να διαδηλώσεις. Με σημαία στο χέρι. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι όμορφα λοιπόν, κύλησε αυτό το Σαββατοκύριακο, πνιγήκαμε στο χημικό, φυσικά παρήθησαν μέσα και άνθρωποι που καμία σχέση δεν έχουν με μια ειρηνική διαδήλωση, φυσικά είδαμε εικόνες ντροπής, μικρά παιδιά να κλαίνε, μεγάλοι άνθρωποι ξαπλωμένοι στην άσφαλτο, εν έτη 2018, πραγματικά ντροπή, πήγαν να διαδηλώσουν γιατί, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας, αυτό. Ξέρετε, η εκπομπή, μην ψάχνετε πίσω από τα λόγια μου να βρείτε κόμμα, το έχω πει πολλές φορές, το λέω επειδή είναι κρίσιμες ημέρες. Όποια ανάρτηση πήγε να βγει στον τοίχο μας μέσα του Σαββατοκύριακο και εγώ και οι τέσσερις διαχειριστές, χραπ, πολιτική μέσα από εδώ δεν θα γίνει. Δεν είναι πολιτική η σελίδα. Παρεπιπτόντως, το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας δεν είναι πολιτική για μένα. Άλλο αυτό. Αλλά αβάντα στον Τσίπρα ή κατάρα στον Τσίπρα ή αβάντα στον Κούλι ή κατάρα στον Κούλι
ή στον Καμένο, ή στον, στη Χρυσή Αυγή, ή στο Κουκουέ, ή στο Κινάλ, ή δεν ξέρω πώς λέγονται όλα τα κόμματα, όλα, όλους τους βάζω μέσα. Μέσα από τη σελίδα μας δεν θα γίνει, παιδιά. Γι' αυτό και σβηστήκαν αναρτήσεις με τις εξαγγελίες του Τσίπρα στην έκθεση. Ούτε υπέρ του, γιατί υπήρχαν κάποιοι που μπράβο και αυτά, ούτε οι κατάρες από κάτω, γιατί είχε πολύ πράγμα. Και δεν θέλουμε στην ομάδα να έχουμε ούτε βρισκές ούτε κατάρες. Μας αρέσει να περνάμε όμορφα, μας αρέσει να λέμε την άποψή μας, αλλά χωρίς κατάρες και βρισκές και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Όποιος μπαίνει στην ομάδα για να παίξει παιχνιδάκια, απλά σβήνεται το σχόλιο του. Ξεκάθαρο, εμείς παιχνίδια τέτοια δεν κάνουμε. Ούτε χαρτζηλικωνόμαστε από κάποιο κόμμα για να κάνουμε αβάντες, ούτε μας δίνει κανένας γραμμή και ούτε θέλουμε να μας αρέσει. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλά. Αν κάποιος δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το χωνέψει, αν δεν μπορεί να συμμορφωθεί με αυτό, τότε ας φύγει, να. Ας φύγει από την παρέα μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά κομματικές λοβιτούρες, δηλαδή κομματικά παιχνίδια, δεν πρόκειται να κάνουμε. Και όπως κριτικάραμε τον Τσίπρα, έτσι κριτικάραμε και τον Μητσοτάκη, έτσι κριτικάραμε και τον έναν και τον άλλον και όλους τους. Αυτά έτσι μια μικρή παρατήρηση. Κατά τα άλλα, για να πάμε στα δικά μας, παραχωρούμε, λέει, το χώρο εκεί, στο στρατόπεδο, λέει, στην Τούμπα. Ποιο στρατόπεδο, ρε παιδιά? Εγώ καμιά στιγμή, εγώ ήρθα στην Τούμπα 10 χρονών και έφυγα 40. 30 χρόνια έμενα στην Τούμπα. Είμαι του Μπιώτης. Το λέω με πολύ περηφάνεια. Ήρθα μικρό παιδάκι, 5η δημοτικού, και έφυγα παππούς. 40 χρόνια. Φουρνάρης που λέει. Λοιπόν, εγώ 30 χρόνια δεν λέω ήμουν του Μπιώτης, γιατί ξαναγύρισα εκεί, είμαι του Μπιώτης. Μήπως ξέρει κάποιος να μου εξηγήσει πού είναι το στρατόπεδο εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του της Τούμπας, γιατί από κάτω, από δίπλα, από πάνω. Και όπως έγραψε πολύ ωραία και ένας στο διαδίκτυο, λέει, θα σας παραχωρήσουμε και το στρατόπεδο για να κάνετε το γήπεδο. Λέει, μα δεν έχει στρατόπεδο. Και στρατόπεδο θα σας φτιάξουμε. Στρατόπεδο, λέει εκεί. Αντιπαρέρχομαι και προχωρώ, γιατί θα χαλάσω την τσαχαρένια μου. Πνίγηκε λοιπόν η πόλη στα χημικά. Είδαμε σκηνές πάρα πολύ δυσάρεστες, για να μην πω χειρότερες κουβέντες. Και προχωράμε. Ορθώς φυσικά και ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εις βάρος της ΕΡΤ 3 και αυτού του Αρβανίτη που βγήκε και έλεγε λογάκια εις βάρος του ΠΑΟΚ, και ανήξερος και ανενημέρωτος και θρασής. Ορθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σιωπά, καλά έκανε και έφυγε ο Σαββίδης διακοπές με την οικογένειά του, να πάει να κάνει τι, να χειροκροτήσει. Να χειροκροτήσει αυτούς που πέρσι δώσαν το πρωτάθλημα στη Χάρτινη. Αυτούς που πέσανε πάνω να το φάνε ζωντανό. Αυτούς που πούλησαν το όνομα. Να πάει ένα τι να χειροκροτήσει. Γιατί, επειδή παραχωρούν. Γιατί το κάνουν? Επειδή αγάπησαν τον ΠΑΟΚ. Σου λέει, πάμε τώρα επάνω να τους τάξουμε πάλι πράγματα. Και όχι μόνο για το θέμα του γηπέδου. Είδατε. Η έκθεση πλέον έχει εξελιχθεί. Κάθε ένας που κυβερνάει έρχεται. Θα. Τεράστιος Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Τεράστιος Χάρη Κλίν. Πολύ μεγάλος. Άιμνηστος. Θα. Είχε ηχητικό τέτοιο. Για να μην χαλάσουμε τη βδομάδα μας λοιπόν, άνοιξε η έκθεση, συνυφασμένη η έκθεση με δύο συναισθήματα που ήταν τελείως κόντρα το ένα με το άλλο, παίζαν μπουνιές. Απ' τη μία πλευρά ήταν η χαρά για ένα γεγονός που τρέχαμε. Ήταν πιο πανηγύρι η έκθεση στα παιδικά μας χρόνια. Είχε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, τεχνοκράτες. Λιγότερους τεχνοκράτες. Είχε περισσότερο παιχνίδι, περισσότερα συγκρουόμενα, περισσότερο Λούνα Πάρκ. Και βέβαια τρώτε όσο παγωτό θέλετε. Μια μνήμη που δεν σβήνει ποτέ. Εκείνες οι μικρές, να πούμε, δεξαμενές. Εκείνα τα, οι μικροί κουβάδες που τους γεμίζαμε με παγωτό, με συγκεκριμένο αντίτιμο και μάλιστα φτηνό, υπήρχε τρώτε όσο παγωτό θέλετε. Δηλαδή εκείνες τις γουρουνιές, δεν μπορώ να τις πω αλλιώς, δεν τις ξεχνάμε ποτέ.
Το ένα συνέστημα λοιπόν, Αναστασία μου, ήταν το χαρούμενο, διότι πηγαίναμε στην έκθεση. Αυτά ήταν για μας μια γιορτή που την περιμέναμε όλο το χρόνο. Ένα πανηγύρι, χρώματα, μουσικές, αρώματα, εικόνες. Μια γιορτή για την πόλη. Και ταυτόχρονα όμως σήμαινε η έναρξη της ΔΕΘ, το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος των διακοπών. 3 μήνες καθισιό, μπάνια, κρυφτό, μπάλα, κυνηγητό, τσανταλίνα μανταλίνα, διακοπές με τους γονείς, βόλτες αυτά, ξεγνιασιά. 0 βιβλίο αυτό. Κάνε καμιά επανάληψη μες το καλοκαίρι. Γελάει ο κάθε πικραμένος με την επανάληψη. Και αν υπάρχει κάτι, Κυριακή βράδυ, παραμονή που θα άνοιγαν τα σχολεία, το πολύ πολύ να κάναμε ένα έτσι και καλά ότι ρίξαμε μια ματιά. 0. Εντάξει. Γελάγαν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που το λέγανε. Παιδιά, ρίξτε μια ματιά. Φρεσκάρετε το, μην το αφήνετε. Μια φορά στο τόσο, λίγο την προπαίδεια, λίγο τη γραμματική, λίγο τα αγγλικά. Φρεσκάρετε τα, μην τα βρείτε μετά. Δεν υπήρχε ούτε ένας. Επιστημονική φαντασία. Επιστημονική φαντασία. Όχι μόνο Ιούλιος Βέρν, και Ιούνιος και Αύγουστος Βέρν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Και έτσι ερχόταν η έκθεση. Μια μελαγχολία. Την επομένη ή τη μεθεπομένη της έναρξης της εκθέσεως άνοιγαν τα σχολεία. Και είχες αυτό το σφίξιμο στο μάχη, από τη μία, ναι, να δεις τους συμμαθητές σου, αν δεν τους είχες δει μες το καλοκαίρι. Απ' την άλλη, αυτό το μουντό, το τελείως του, η καταχνιά, αυτό ξανά σχολείο, ξύπνημα, πρωί, διάβασμα αυτά, έτσι, τι δάσκολος θα μου τύχει, διαγωνίσματα, δηλαδή μια κατάσταση, αυτό. Θεωρώ ότι η έκθεση λοιπόν είναι η δεύτερη πιο μελαγχολική μνήμη που έχω εγώ από τα σχολικά μου χρόνια, η δεύτερη σχολική μνήμη. Υπάρχει και η πρώτη σχολική μνήμη που σας αφήνω λίγο 10 λεπτά, μήπως και τη θυμηθείτε. Θα σας τη βάλω. Είναι ηχητική η δεύτερη μνήμη μελαγχολίας από τα σχολικά χρόνια. Θα τη θυμηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χαιρετίσματα από την άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, εδώ πιστεύω ότι ήρθε μήνυμα από Νότια Αφρική. Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι γερός φίλε, να είσαι γερός από Σαντορίνη, Νότια Αφρική. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, αν αποκαταστάθηκε το θέμα, ενημερώστε μας κιόλας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα τακτοποιήσουμε. Θέλω να πω στο Μιλτιάδη Παπαδόπουλο που έβαλε τα μπαλόνια πάω έξω από το μεευτήριο, να του ζήσει το μωράκι του, να είναι ευτυχισμένο, να είναι χαρούμενο. Ό,τι ονειρεύεται για το παιδάκι του να το ζήσει, να το δει, να το καμαρώσει όπως θέλει. Έλα, 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 εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Κουρδισμένοι και σήμερα δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν μασάμε τίποτα. Σας είπα λοιπόν, ήρθαν αμέσως μηνύματα, ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Η μία μνήμη μελαγχολίας από τα σχολικά χρόνια είναι η έκθεση, το ξεκίνημα της έκθεσης. Αν είχε και κανένα πρωτοβρόχη, αν είχε και λίγο μουντό καιρό, ω Παναγία μου, η άλλη μνήμη μελαγχολίας είναι αυτή, κυρίες και κύριοι, και είναι ηχητική. Όχι, όχι, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Σβήστο, 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 δεν είναι αυτό, άλλο είναι. Άλλο, θα το βρεις. Κάνουμε προσποίηση. Μη στεναχωριέσαι, Αναστασία. Μη στεναχωριέσαι, πουλάκι μου, μη μελαγχολείς. Θα το βρούμε, έτοιμο είναι. Έτοιμο. Θα στο πω σε λίγο. Είδαμε και τον Κλάους με φανέλα άλλης ομάδας. Τι να πω, τον Παγάσα, μπορεί να τα έκανε όλα λάθος στα τελευταία χρόνια. Μπορεί να πήρε το στραβό το δρόμο, μπορεί στην ουσία να κατέστρεψε την καριέρα του και να έπεσε στην αφάνεια, να μην τον θέλουν ούτε στο Ισραήλ. Μπορεί λοιπόν να τα έκανε λάθος και να πήρε το στραβό το δρόμο, αλλά εγώ ακόμα εξακολουθώ να νιώθω ότι είναι ένα δικό μας παιδί, ότι είναι ο άσωτος ιός.
ακόμα εξακολουθώ να... Πώς είναι όταν βλέπεις μια παλιά σου σχέση στο δρόμο με έναν άλλον και μάλιστα με έναν άλλον που, okay, είναι υποδεέστερος, που θα ταλαιπωρηθεί, που δεν είναι αυτό που ήταν μαζί σου. Αλλά όμως νιώθεις ότι έχεις περάσει πράγματα μαζί της, νιώθεις ότι σε δένουν κοινές μνήμες από το παρελθόν, νιώθεις ότι είναι κάτι από τον εαυτό σου, ένα κομμάτι σου που έχει φύγει πλέον μακριά. Έτσι ένιωσα με τον Κλάους όταν τον είδα με τη φανέλα του Πας Γιάννενα. Σας το λέω ειλικρινά. Σας το λέω ειλικρινά, έτσι ένιωσα. Μακάρι να προκόψει εκεί, μακάρι να ξαναβρει το δρόμο του. Με ρώτησε κάποιος, θα τον ήθελες πίσω στον ΠΑΟΚ τον Κλάους? Ο φίλος μου, ο Πέτρος, από την Κάτω Τούμπα. Και χαιρετίσματα και στον μπαμπά που ακούνε κάθε πρωί. Και του είπα, τον Κλάους όπως είναι τώρα, όχι. Τον Κλάους όπως ήταν όταν φόρτωνε με γκολ τις εστίες και είχε 105 γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, θα τον ήθελα κάποια στιγμή. Βασικός έτσι όπως είναι τώρα δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει ποτέ. Ούτε αναπληρωματικός, ούτε τρίτος. Πρέπει λοιπόν να ξανααναγεννήσει την καριέρα του, να βρει τα πατήματά του, να αρχίσει να θυμηθεί ότι είναι ποδοσφαιριστής και όχι ήρωας του Instagram ή celebrity, φωτογραφίες με τους Χιανίδη ή lifestyle celebrity κτλ. Και όταν το θυμηθεί αυτό και γίνει πάλι ποδοσφαιριστής, τότε ίσως στο μέλλον κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Απλά ήθελα έτσι να σας το μεταφέρω. Βρήκαμε τη δεύτερη ηχητική μνήμη που μας προκαλεί μελαγχολία. Έλα. Είμαι 47 χρονών. Ακόμα όταν ακούω αυτό, νιώθω ένα σφίξιμο στο στομάχι μου. Γιατί είναι Κυριακή βράδυ. Έκανες επανάληψη τα μαθήματά σου. Τακτοποίησες την τσάντα σου. Διάβασες, κάνε μια επανάληψη. Ρίξε μια ματιά. Αθλητική Κυριακή. Κυριακή βράδυ φυσικά. Ποια μέρα παίζει Αθλητική Κυριακή? Σάββατο απόγευμα. Αθλητική Κυριακή λοιπόν. Ύπνο και την άλλη μέρα σχολείο. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι μια εξομολόγηση. Όσα χρόνια και να περάσουν, ακούγοντας αυτό, το ίδιο σφίξιμο νιώθω στο στομάχι μου. Την άλλη μέρα πρέπει να πάω σχολείο. Θα μου πεις ρε παιδί μου, στο σχολείο μόνο δυσάρεστα? Όχι βέβαια. Κανονικά και μπαλίτσα και τα πάντα όλα. Αλλά αυτό που επικρατεί πάντα είναι το διάβασμα και τα λοιπά. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ψυχολογικό τεστ. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Δεν μπορώ να την παλέψω. Δεν. Πόνο στο στομάχι, μου λέει η Χρύσα. Χαίρομαι που πραγματικά νιώθετε κι εσείς έτσι. Την καλημέρα μας όλα τα ζουμουσάκια. Θα είμαστε στο Ανόβερο 22-23, θα είμαστε εκεί για να κάνουμε σούξου μουξου κατάσταση. 15 χρόνια. Και υπέροχη φωτογραφία και του Πέτρου Παπαδόπουλου με το κοριτσάκι που λέει αγαπητοί δάσκαλοι και δασκάλες, επιστρέφουμε. Μπαμπά, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Δεν θέλω να κάνω το σχολείο γιατί τα παιδιά με φτύνουν, μου πετάνε τα βιβλία, με δέρνουν, μου τραβάνε τα ρούχα. Σε παρακαλώ αγόρι μου, σε παρακαλώ, πρέπει να πας. Μα δεν θέλω να πάω, μπαμπά. Πρέπει να πας, δεν γίνεται να πας. Μπαμπά, γιατί δεν γίνεται να μην πάω? Γιατί παιδί μου είσαι ο δάσκαλος. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τρώμε τα μπινελίκια για το ίντερνετ. Οκ. Okay. Τα γνωστά. Τι να κάνω παιδιά, να ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη εγώ. Να ζητήσω συγγνώμη εγώ. Φτιάξτε το ίντερνετ. Αυτά που λέτε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σήμερις. Σήμερις. Κληρώνουμε. Γεια σου κύρα Λένη. Γεια σου κύρα Λένη. Μας έχει λαμπίκο η κύρα Λένη. Με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε. Σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης, εκλεκτά κρέατα στον Εύωσμο, στη Μενελάου 29. Τρώμε πινελίκι για το ίντερνετ. Μπράβο, Αναστασία. Έβγε. Τέλεια. Λοιπόν, να ήταν δικό μας το θέμα, να πω θα το λύναμε. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνω. Και βέβαια,
και ένα τριήμερο στις θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Καταπληκτικά. Θα περάσετε, σουλουμουντρούχουν και καραπιπερίν με το έτερο νήμιση, να μπείτε στις υγρασίες, να κάνετε έναν Έλληνα ακόμα ή αν δεν είστε Έλληνας, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και βέβαια να κάνετε εκεί την ηρεμία σας, να βρείτε την ηρεμία σας μακριά από την ένταση, μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας, να γουστάρετε και κάθε φορά που περνάτε όμορφα να λέτε στην υγεία της εκπομπής, στην υγεία του σταθμού που σας στέλνει και βέβαια στους ανθρώπους εκεί στο Λουτράκι Αριδέας και στο Φιλοξένια και στις Θερμές. Και γι' αυτό είπαμε και λέγεται Θερμές το ξενοδοχείο και όχι Ψυχρές ή Κρυόκολα. Μπορούσε να λέγεται Hotel Κρυόκολες. Δεν. Για τις στιγμές εννοώ. Hotel Ψυχρές στιγμές. Hotel Ανάποδες. Hotel Καυγατζίκι. Hotel Μπινελίκι. Hotel Διαζύγιο. Τι ωραία, φοβερό. Hotel Χωρισμός. Να, ρε παιδί μου, διάφορα. Είναι όμως Hotel Θερμές. Ξενοδοχείο Θερμές. Για θερμές στιγμές θα πάτε εκεί. Σας δίνω την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να δώσουμε οδηγίες χρήσης. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε με τον σύντροφό σας. Όταν λέω σουλουμοντρούχουμ και καραπιπερίμ, ηρεμήστε, χαλαρώστε εκεί το ζεστό νερό. Αυτά, η φύση, τα πουλάκια. Τσίου τσίου, αφήστε πίσω. Αν μπορείτε να πάτε χωρίς τα παιδιά, βέβαια ακόμα καλύτερα. Αν έχετε παιδιά. Αν δεν έχετε, εκεί να πάτε για να κάνετε. Σας είπα το περιστατικό με το ζευγάρι, να μην το ξαναλέω. Που πάλευε τόσα χρόνια να πιάσει παιδάκι και εκεί έγινε το όμορφο. Ήρθε το συμβάν τέλος πάντων και ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Και αυτά. Διαλυματούμεν και επιστρεφουά. Έλα. Πάμε. Απολογούμε και πάλι για το ίντερνετ. Ξέρω παίζει κονσέρβα κάτι άλλο. Τι να κάνω παιδιά. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της εταιρείας. Πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εμένα με κούρασε πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή μου χαλάει όλο το κέφι, όλη τη διάθεση. Έχει γεμίσει ο τείχος με μηνύματα. Απολογούμε, εγώ ζητώ συγγνώμη. Για όποιον, τέλος πάντων, όποιος είναι αυτός που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν φροντίζει αυτό το θέμα να είναι λυμένο. Εταιρεία είναι, πρέπει σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση. Μέσα, με τα παιδιά που είναι υπεύθυνα γι' αυτό. Σας ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το σταθμό. Έχει να κάνει με την εταιρεία. Θα το δούμε όμως και θα το λύσουμε. Μέχρι τότε, ακούτε την εκπομπή έτσι κι αλλιώς επανάληψη στο zoomusu.gr, στο site μας, στο δικό μας site. Λοιπόν, που σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα εκεί και δώρα ειδικά για τους ανθρώπους του εξωτερικού που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς που κάνουμε μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από την SMS γέρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς, να μας πείτε αυτό που θέλετε. Ξαναλέω 287-888. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα τριήμερο στις Θερμές στο Λουτράκι Αριδέας με τα μηνύματα που γράφετε στο FM κενό το μήνυμα στο 54526 αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από το σταθερό που θα μου δώσετε τα τρία τελευταία ψηφία. Το ίδιο κάνουμε και με τα κρέατα ενός μήνα για να μπείτε στην κλήρωσή μας, να γουστάρετε, για να γεμίσουμε το τραπέζι σας με τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Το ξαναλέω επειδή γέμισε ο τείχος με μηνύματα από τα παιδιά από το εξωτερικό, από Νέα Υόρκη, από Σουηδία, από Μελβούρνη, από Γερμανία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό παιδιά, μακάρι. Αν μπορούσα θα έκανα μαγικά, μόνος μου, να το λύσω, να το διευθετήσω. Αλλά δεν μπορώ να αντιπαρέλθω. Θα το δούμε. Τι θα γίνει, να το διορθώσουμε. Αργότερα θα φτιαχτεί. Πάλι το πρωί έχουμε το ζήτημα. Το πρωί έχουμε το πρόβλημα. Και μου γυρίζουν τα ματάκια φυσικά. Και το μυαλό δεν μου γυρίζει. Μου γυρίζει. Διότι δεν μπορείτε να μας ακούσετε. Εσείς που είστε μακριά από την εμβέλεια της κεραίας. Γιατί μέσα το ίντερνετ μας ακούτε εκεί που είναι μακριά. Έλεγα τέλος πάντων για την έκθεση. Θα γυρίσω σε αυτά. Σήμερα βγαίνω στην κυκλοφορία. Τα 1000 εισιτήρια για ανέργους. Μπράβο στους ανθρώπους. Μπράβο στη διοίκηση. Σε μπαμπά και γιο Σαββίδη που σκέφτηκαν αυτούς τους 1000 ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι και θα προμηθευτούν. Θα πεις λύνεται το πρόβλημα των ανέργων. Όχι, αλλά συμβολικό είναι όπως καταλαβαίνετε αυτό. 1000 άνθρωποι θα βρεθούν με το μαγικό χαρτάκι να μπορούν να δουν την παοκάρα τους. Να μπορούν να δουν τον ΠΑΟΚ και στα ευρωπαϊκά μάτς και στα ελληνικά. Όπως όλοι οι κάτοχοι το διαρκές, έτσι θα ξεπεράσει τις 22.000 το νούμερο, που είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο και είναι νέο ρεκόρ φυσικά.
διότι έσπασε και το ρεκόρ της εποχής Ζαγοράκη, τις 21.000, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, 21.300, δεν θυμάμαι 21.000, ακριβώς δεν το θυμάμαι το νούμερο, αλλά δείχνει τη δίψα του κόσμου για να έρθει δίπλα στην ομάδα, δείχνει τη δίψα του κόσμου να παρακολουθήσει όλο αυτό που γίνεται, την εκτίμησή του, την αναγνώρισή του στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, σε αυτόν που μέσα στον αγωνιστικό χώρο πέρσι κέρδισε τους περισσότερους βαθμούς, είχε τις περισσότερες νίκες, είχε το μεγαλύτερο σερί, έπαιξε την καλύτερη μπάλα και δικαίως στέφθηκε πρωταθλητής, ασχέτως αν κάποιοι ήθελαν ντε και καλά τα Βατζηλίκη να το αφαιρέσουν τους βαθμούς και να πάει αλλού. Στη Χάρτινη που είδαμε και με ποιους κληρώθηκε και πώς μπήκε στους ομίλους. Έτσι έχει η κατάσταση. Ο κόσμος θέλει να είναι εκεί, να στηρίξει, αναγνωρίζει και μεταγραφές έγιναν, περιμένουμε να ενσωματωθούν οι καινούργοι, περιμένουμε να έρθουν στην παρέα, στη μεγάλη οικογένεια βασικά, αυτό είναι το σημαντικό, να ενσωματωθούν και όταν ενσωματωθούν όχι μόνο αγωνιστικά, να καταλάβουν ο ένας τα χνότα του άλλου, τα χούγια του, τις συνήθειές του, να νιώσουν ότι είναι πραγματικά μέσα στην οικογένεια. Να μπουν μέσα σε όλο αυτό, χωρίς να διαταράξουν το balance που λέει αυτός ο πανέξυπνος τύπος που είναι στον πάγκο, το λέει και το ξαναλέει γιατί είναι σημαντικό, χωρίς να διαταράξουν την αρμονία στην ομάδα με βεντετηλίκια, με ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή εγώ είμαι ακριβοπληρωμένος. Θα περιμένεις τη σειρά σου, όποιος και να είσαι. Χατσερίδης λέγεσαι, Βέρμπλουμ λέγεσαι, Καρέλης λέγεσαι, Ζαμπά λέγεσαι, Ακπόμπ λέγεσαι, όπως και να λέγεσαι. Όπως και να λέγεσαι, για να μπεις μέσα σε όλο αυτό, θα μπεις με τους κανόνες και με τους νόμους που έχει ήδη η ομάδα. Διότι έτσι θα έχεις και εσύ πιο γρήγορη ενσωμάτωση και εσύ πιο γρήγορα θα αποδώσεις αυτό που θέλεις όταν θα μπεις σαν ένα γρανάζι στα ήδη υπάρχοντα και όχι κάτι ξεχωριστό ή κάτι τελείως άλλο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Πάμε τώρα στις γραμμές, να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Συζητήσαμε καλά Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ, χωρίς ποδόσφαιρο. Είναι πιτόγυρο χωρίς γύρο. Δηλαδή, βάλε την πίτα, ναι, πατάτα, ναι, αληφές, ναι, ξέρω, κρεμμύδι, τι θέλει ο καθένας, ναι, παιδιά, κρεατάκι. Α, φίλε, γύρο δεν έχει. Μα είναι πατατόπιτα τότε. Όχι, δεν έχει. Είπα, παιδικό πάρτι χωρίς μπαλόνια. Χωρίς παιδιά, παιδικό πάρτι χωρίς παιδάκια είναι το Σαββατοκύριακο. Άνοστο, άοσμο, άγευστο. Ακόμα και αυτό, ναι, αυτό το υποτιμημένο, αυτό το τελείως αναξιόπιστο πρωτάθλημα, με αυτό μεγαλώσαμε όμως παιδιά. Μέσα από αυτό αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε. Αυτή η λίγα η τελευταία στον κόσμο να πούμε, στην κοινωνία. Πάμε στις γραμμές γιατί με τον μπλα αμέλησα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο, καλώς το παιδί, καλώς τον. Κάς μου θύμισες ότι είναι στις εποχές από Αγγελάκη και από την κάτω μεριά πίσω από το Βελίδιο είχε σειρματόπλεγμα χωρίς τσιμέντο. Οπότε υπήρχαν τρύπες. Βέβαια. Μιλάς και τώρα δεκαετία 70, έτσι. Μπράβο. Ναι. Και τα παιδιά όλοι μας περνούσαμε από εκεί πέρα για να μην πληρώσουμε εισιτήριο. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν εποχές που ακόμα υπήρχε μια περίεργη αθωότητα. Εντάξει. Είναι κούτρα. Η κούτρα ήταν πάντα αγαπημένη, ο Γιάννης Κούτρας, τραγουδιστής, Τζαμπαρντάν. Και ωραία, ωραία πράγματα. Εκεί εσύ τι λες, το ήξεραν ότι υπάρχει τρύπα εκεί στο σύρμα και ότι θα μπουν τα παιδάκια. Το ξέρανε βέβαια, και κάναν τα στραβά μάτια. Είπαμε, όπως το είπες, άλλες εποχές πιο άθωες. Υπήρχε η μαύρη μπύρα και το λουκάνικο. Βεβαίως, πολύ ωραία τα λες. Το Λούνα Πάρκ, το οποίο φυσικά Λούνα Πάρκ κακώς έφυγε για μένα, αλλά δεν έχει σημασία. Λένε ότι είναι εμπορική η έκθεση και δεν χρειάζεται. Τι εμπορική, να σου πω. Εμπορική, δεν το πάρουμε μαρκετίστικα. Το παιδάκι δεν θα πάρει τον μπαμπά να του πει πάμε στην έκθεση που έχει Λούνα Πάρκ, συγκρουόμενα που έχει και τα λοιπά, τρενάκι δεν ξέρω τι άλλο. Ο μπαμπάς δεν είναι ο καταναλωτής. Ο μπαμπάς, δηλαδή το γεωργικό μηχάνημα, ξέρω εγώ να πούμε, ή τα μελάνια, ή ξέρω εγώ το ρούχο ή οτιδήποτε άλλο.
Άρα, γιατί το αφαίρεσαν αυτό, ναι. Ότι στο Λευκό Πύργο μπροστά σταματούσαν πάρα πολλά πούλμαν. Ναι, ναι. Κατέβαινε ο κόσμος και πήγαινε με τα πόδια στα σπίτια που ήταν κοντά στην έκθεση. Σωστό. Και κοιμόταν στρωματσάδα. Σωστό, σωστό, σωστό. Και σωστό. Είσαι ουσιαστικά... φιλάρετε, είσαι πω, είσαι 50, 50 πλάς. Πόσο είσαι? Ναι, ναι, 59. Ναι, μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό ήταν πάλι μια περίεργη. Ούτε να σκέφτεται κανείς αν τυχόν θα τον κλέψει κάποιος ή ό,τι άλλο, ας πούμε. Ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι σαν να είναι αιώνες πριν. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν είμαι σίγουρος 100%. Θυμάμαι όμως ότι ο αρχηγός, ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, μιλούσε πάντα τελευταίος και δεν μιλούσε πρώτος όπως γίνεται τώρα. Κοίταξε, είτε πρώτος μιλούσε είτε τελευταίος, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Να σου πω ποια είναι η διαφορά. Ότι τώρα σαν πρώτος κατεβαίνουν όλοι και γίνεται αυτός ο χαμός. Ενώ όταν είναι τελευταίος έχουν περάσει... Άσε μας να το χαρούμε, μην ξεκινάμε ακριβώς. Με δακρυγόνο και με παπαρολογία. Ακριβώς. Άσε να το χαρούμε τη γιορτή της πόλης και, μετά στο τέλος έλα να πεις ό,τι θέλεις. Ποιος ακούει και μετά. Και επειδή εκείνη την εποχή λέγανε και ένα άλλο αρβανίτικο κεφάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν τώρα χθες προχθές είχαμε αυτό το αρβανίτικο κεφάλι. Τον τύπο. Δηλαδή, θλιβερή προπαγάνδα μέσα από κρατικό κανάλι, λόγια γεμάτα δηλητήριο για τον ΠΑΟΚ και ασχετοσύνης λόγια. Δηλαδή έτσι του είπανε, αυτές τις παπαριές να πει, τις αναμάσε και τις είπε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά, εξόργησε όλο τον κόσμο φίλε. Όλο τον κόσμο. Αυτή την τεράστια ευαισθησία δεν την έχει για τα 20 τόσα εκατομμύρια που ουσιαστικά στερούνται. Όχι βέβαια. Όλα αυτά τα παιδιά στον αθλητισμό για να τα πάρει μια ΠΑΕ, εκεί πέρα δεν υπάρχει. Και, και είναι όλα λιμένα. Έχει γάζες στα νοσοκομεία, έχει φάρμακα, έχει βιβλία στα σχολεία. Είναι όλα τακτοποιημένα, αδερφέ. Έχει παντού, όλα είναι τα θέματα τακτοποιημένα. Ας δώσουμε 22 στην ΑΕΚ. Εμένα με τσατίζει και αυτοί που είναι εδώ στην ΕΤΡΙΑ, γιατί εδώ είναι, δεν είναι στην Αθήνα και θα πρέπει να ξεχωρίσουν λίγο που βρίσκονται και τι κάνουν. Καλή σου μέρα. Το ότι τα είπε κάποιος στην ΕΡΤΡΙΑ δεν σημαίνει ότι όλοι στην ΕΡΤΡΙΑ είναι έτσι. Δεν ξέρω. Έτσι, νομίζω ξεκάθαρο. Δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν εκεί παιδιά τα οποία όχι απλά είναι άρρωστα με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και πολύ εντάξει αυτά που λένε. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όταν όμως παίρνεις βήμα σε ένα κρατικό κανάλι. Γιατί στο ιδιωτικό λέει ο άλλος, εγώ είμαι ο Αλαφούζος και σε πληρώνω να πεις αυτά. Κάνε πόλεμο στο Σαββίδι, λέω. Ακριβώς. Εδώ όμως είμαι εγώ, εσύ, ο άλλος που στο λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχει κάπου και λέει ΕΡΤ. Άρα οφείλεις να σεβαστείς και την πόλη και αυτόν που έρχεται να επενδύσει. Καταλάβες. Έτσι είναι, έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι βλέπω. Πρέπει και στο κάτω-κάτω της γραφής, όποιος έρχεται εδώ, τουλάχιστον να σέβεται ότι είναι φιλοξενούμενος και να μην το παίζει πρωτευουσιάνος και εδώ πέρα. Ακριβώς. Έγινε φιλάρετε, να είσαι καλά. 2310-287-888. Συζητάμε γενικότερα τα περί εκθέσεως, τα περί ΠΑΟΚ, ό,τι εσείς γουστάρετε. Μνήμες από το παρελθόν. Βλέπω πάρα πολύ συμφωνήσατε με το ζήτημα της Αθλητικής Κυριακής και της μελαγχολίας με την έκθεση κτλ. Το θέμα το οποίο ανεβάσαμε και στο zoomusu.gr είναι οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην Τούμπα εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Πέρσι, πριν το μάτς με τον Γαύρο, λέγαμε εμείς μέσα από την εκπομπή, έχω πει πολλές φορές, εμείς δεν είμαστε ούτε δημοσιογραφική, ούτε ρεπορταζιακή αμυγός εκπομπή. Όμως, εκεί που πρέπει, τη λέμε την κουβεντούλα μας. Λέγαμε λοιπόν, βάλτε ένα ψηλό διχτάκι γύρω-γύρω, διότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να παρισφρήσει μέσα να σου κάνει ζημιά. Ένα μικρό διχτάκι. Τώρα, εν ώψη λοιπόν του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στις 23 Σεπτεμβρίου, στις θύρες 1, 2 και 3 φεύγουν τα κάγκελα καταρχήν. Το κάγκελο, το γνωστό κάγκελο και το τόσο άσχημο κάγκελο φεύγει. Στη θέση του κάγκελου τοποθετείται πλεξιγκλάς. Είναι και αυτό το πνεύμα της εποχής, έτσι και το γήπεδο δεν μοιάζει με φυλακή, αλλά και μπροστά έχουν καλύτερη ορατότητα οι άνθρωποι που έχουν τις χαμηλές θέσεις στην κερκίδα. Τα διαρκεία στα χαμηλά, οι άνθρωποι που κάθονται χαμηλά,
Όταν είναι το κάγκελο στη μέση, σίδερο, 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 δεν μπορείς να δεις. Τώρα με το plexiglass και προστατεύεται ο χώρος, αλλά και μπορείς να έχεις ορατότητα. Πρόκειται σε πρώτη φάση για πιλωτικό θέμα και αργότερα μπορεί να γίνει παντού μες στο γήπεδο. Παντού. Τώρα, οι πάγκοι των δύο ομάδων. Φεύγουν οι πάγκοι όπως ήταν μέχρι τώρα και θα είναι ο μισός πάγκος καμένος, υπόγειος. Έχετε δει σε διάφορα γήπεδα, έρχομαι τώρα στις γραμμές, θα το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχετε δει σε διάφορα γήπεδα που της Ευρώπης που κάνει ένα-δύο βηματάκια στο σκαλοπάτι και μετά βγαίνει στο επίπεδο του γηπέδου ο προπονητής. Αυτό θα γίνει και εδώ. Επίσης, για να είναι μπορεί να έχει ορατότητα αυτός που είναι χαμηλά στις θέσεις, να μπορεί να βλέπει, γιατί αυτοί που είναι πίσω από τους πάγκους δεν έχουν ορατότητα. Δεν έχουν ορατότητα. Άλλο, το κάγκελο που υπήρχε ανάμεσα στις θύρες 2 και 8 φεύγει. Η θύρα 2 θα μεγαλώσει, η θύρα 8 θα μικρύνει. Από τους 3.300 θέσεις, η θύρα 8 θα πέσει στις 2.500 θέσεις. Έτσι κερδίζει η ομάδα 800 επιπλέον θέσεις. Τι κάνει δηλαδή, την κερκίδα ας πούμε που έρχονται οι φιλοξενούμενοι, την κερκίδα που έχουν οι φιλοξενούμενοι, την μικραίνουμε και μεγαλώνουμε τη θύρα 2. Με 800 θέσεις επιπλέον. Επίσης, μπροστά στην πλευρά που είναι μπροστά στο στέγαστρο, δηλαδή μπροστά στη θύρα 1, εκεί που έχει αυτό το παλιά που είχε το ταρτάν και τώρα έχει αυτό το πλαστικό χόρτο, ας πούμε, αυτή την πράσινη την τσόχα, εκεί θα μπει κανονικά χλωοτάπητας, ούτως ώστε ο παίχτης που θα κάνει το tackling ή που θα κάνει την επέλαση και θα βγει εκτός γραμμής, να μην βγαίνει και τρώει, ας πούμε, τα πόδια του εκεί στο tackling, να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, να μην βγει στο ταρτάν, αλλά και ψυχολογικά να έχει την αίσθηση ότι είναι μεγαλύτερο το γήπεδο, οπτικά, ας πούμε. Να είναι τέτοια η εικόνα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τα διαβάσαμε στη Φόρτσα, το επισημαίνω, την πηγή μας, γιατί εμείς λέμε την πηγή μας. Στη Φόρτσα υπήρχε ωραίο αφιέρωμα. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ήθελα να τα πω αυτά, μην ξεχαστώ. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Άμα δεν μιλήσεις, δεν μπορείς. Ναι, ήθελα να τα πω αυτά, θα τα ξεχάσω. Ξέρεις φορές. Έλα, Γιώργο. Γι' αυτό σε χαιρόμαστε. Έτσι, να μιλάς. Ασταμάτητα, ασταμάτητα. Έλα, γορμέλα, έλα. Καλέ μου φίλε, φιλέρωτε. Πρώτα μιλούσαν οι πρωθυπουργοί και μετά μιλούσαν οι υπόλοιποι. Τώρα, συγκεκριμένα, κατά όποιος και να μιλάω, ότι μας ενδιαφέρει πια. Και αυτά τα οποία γίνονται τώρα συνέχεση σε κάθε εγγένεια κτλ. Είναι πρόγραμμα ζωής. Τελείωσε. Θα συμφωνούν, θα διαφωνούν, θα πλακώνουν, θα πετάνε τα καπνογόνα, τα δεκακριγόνα και ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη θα γίνεται ανάστατη κάθε Σαββατοκύριακο όποτε θέλει το καθένας. Τι να πεις του. Ας πάμε για την ομάδα μας την αγαπημένη. Καλά τα είπες, θα φτιαχτεί το γήπεδο, θα γίνει ένα κουκλί το γήπεδο. Αυτά όλα πριν την ολική. Ναι. Έτσι, δεν μιλάμε για τη νέα Τούμπα. Αυτά τώρα είναι... Make-up στη ρητίδα. Make-up. Αλλά σημαντικά όμως, σημαντικό. Ναι. Σκέψου να μην υπάρχει κάγκελο μετά από λίγο καιρό πουθενά. Για τον αγαπητό κύριο αυτόν, ο οποίος είπε δωρεά, να μάθει ο άνθρωπος ότι δεν είναι δωρεά. Όπως ανήγγελε ο ερασιτέχνης, το γήπεδο αγοράστηκε και χτίστηκε από τη συνδρομή φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα. Λοιπόν, τι να μας πει. Είναι η μόνη ομάδα παγκόσμια, άμα δεν είναι παγκόσμια, είναι στην Ελλάδα, η οποία έχει δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Ναι. Η ομάδα φυσικά αυτή του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, τον οποίο εσείς κάτω στην Αθήνα τον έχετε γραμμένο και εμείς σας έχουμε 10 φορές γραμμένους. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη γηπεδάρα μόνος του με τη συνδρομή αυτού του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος ρίχνει το χρήμα και δεν σας λογαριάζει καθόλου. Έτσι. Γι' αυτό και έφυγε και δεν ήθελε να παρευρεθεί. Ακριβώς. Και καλά έκανε. Σου λέει πάλι τι να κάτσω να χειροκροτήσω στην πρώτη σειρά, τι αυτά που θα πούνε. Αυτοί που με πολεμήσανε τόσο πολύ. Καταρχήν δεν γλύφουμε κανέναν. Σε παρακαλώ. Κανένα κόμμα.
Αυτό που λέω και στην εκπομπή, Γιώργο, επίτρεψέ μου, το λέω συνέχεια. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα, ξέρετε. Αν πενέψουμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι το κάνουμε για να κατηγορήσουμε τον άλλον ή ανάποδα. Επειδή κατηγορούμε τον έναν, ότι κάνουμε αβάντα στον άλλον. Ξεχάστε τα αυτά, παιδιά. Λοιπόν, όσο για το Ινέρτρια, καλά τα είπε ο φίλος ο Φιλάρδος, τους κάνουν κουμάντα από κάτω. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το ότι τους πούνε κάνουνε, δεν είναι ιδιώτες. Τραγικό. Τραγικό, όπως και την άλλη φορά που δεν κάλυψαν το μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Τίποτε. Επίσης, τίποτε. Τραγικό. Εδώ, ρε Κώστα, τραγικό. Εδώ βγήκανε και είπαν ότι βγάλανε πιστό και απειλούσαν τους δημοσιογράφους. Πού φτάσαμε, ρε. Okay. Οι ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, εύχομαι τον Γκλάους να ξαναζωντανέψει. Δεν ξέρω αν νιώθεις το ίδιο. Αν και το βρίσκω πολύ δύσκολο. Θα στεναχωριέται ο φίλος μας ο Παναγιώτης, γιατί τον είχε μια μεγάλη. Βέβαια. Είναι και συντοπίτες και τον ξέρει από μικρό. Εκεί στο λαό μου, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν νιώθετε το ίδιο όπως αυτό που περιέγραψα. Μια παλιά σχέση που υπήρξε χωρισμός και παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Έβλεπα δηλαδή. Έτσι. Όπως το λες. 4-16, ευχαριστώ. Έγινε, Γιωργάρα μου. Μου δίνετε, ακριβώς όπως και ο Γιώργος, μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σας να σας βάλω για τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης και για το υπέροχο τριήμερο στις Θερμές. Έτσι παρακολουθούμε τον Γκλάους. Εγώ και στο Ισραήλ που ήταν, δεν σας το κρύβω, δηλαδή έψαχνα να βρω. Τι έκανε, σκόραρε, δεν σκόραρε, έπαιξε, δεν έπαιξε. Γενικά, για όλα τα παιδιά που πέρασαν από εδώ ή που είναι δανεικά αλλού, δηλαδή παρακολουθούσα πέρσι. Τι έκανε ο Χαρίσης, δεν ήθελα να φύγει ο Χαρίσης, παρεπιπτόντως. Κανένας δεν μπορεί να υποσχεθεί βέβαια ότι θα παίζει 90 λεπτά. Οφείλεις να μείνεις και να παλέψεις. Δεν μ' άρεσε που έφυγε ο Χαρίσης. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Αλλά παρακολούθησα πες τι κάνει ο Χαρίσης, τι κάνει ο Ερίκε, τι κάνει ο Βάρντα, τι κάνει ο Γιαννούλης. Τα βλέπαμε τα παιδιά που είναι δικά μας. Υπάρχει μια ανησυχία, ρε παιδί μου, ένα ενδιαφέρον. Και όταν προκόβουν τα παιδιά αυτά, εκεί που είναι, χαίρομαι μαζί τους. Και υπάρχει βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού ότι ξέρεις κάτι, μπορεί ο Βάρντα, για μένα το πιο μεγάλο λάθος ήταν να χανόταν αυτός ο παίκτης. Το έλεγα και πριν έρθει, πριν αρχίσει να κάνει αυτά που έκανε εδώ. Απλά ήθελε ειδικό χειρισμό αυτός. Και όχι ήθελε, θέλει από πάνω του έναν προσοχή να τον ορμηνεύει, να του μιλάει, να του τυθασεύει το χαρακτήρα. Δεν είναι κακό παιδί, αλλά είπαμε, υπάρχει μια αναμπουμπούλα στο κεφάλι του. Τον έχεις από δίπλα αυτόν, τον δύσκολο μαθητή, δεν τον αφήνεις στην ίδια τάξη, όταν ξέρεις ότι αξίζει. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά? Καταφωνεί, πολλά χρόνια θα ζήσεις. Ελπίζω να είναι καλά τα χρόνια, τα πολλά δεν είναι... Καλά, με πρωταθλήματα, με σεντόνια, με νέα τούμπα, αυτά έρχονται. Ναι, ναι, ναι. Το λέω σου μεγαλύτερο, ζήστε για να τα ζήσουμε. Στον αδερφό μου τον Γιώργο, εγώ αγαπάω μόνο τον ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά. Μόνο τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Όποιος δεν είναι στον ΠΑΟΚ, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Εντάξει, οκ. Okay. Να ξέρει, γιατί... Ξέρω και ποιος φταίει που έγιναν αυτά εδώ. Ναι. Που έφτασε σε αυτό το σημείο και ποιοι φταίνε μάλλον. Όχι ότι δεν φταίει και αυτός ο... Φυσικά. Αλλά από ένα σημείο και μετά όταν φεύγεις από την ομάδα μου που αγαπώ, ναι, μου είσαι παντελώς αδιάφορος. Εντάξει, okay. Δεν ασχολούμαι. Δηλαδή δεν ούτε καν... Κοπιάζω, ναι, ρε, αυτό ρε φίλε, αυτό ρε, το ίδιο πράγμα, ναι, αυτό ρε, λέμε. Εντάξει, δεν είναι ότι ξημεροβραδιάζομαι, αμάν δεν κοιμάμαι τα βράδια, τι θα κάνει ο Κλάος. Ναι, αλλά, ναι, μια... φίλε μου, αλλά... Δηλαδή, ειδικά ο συγκεκριμένος, γιατί ο συγκεκριμένος. Αν σου πω 2-3 περιστατικά θα καταλάβεις. Καλά, τώρα, γιατί δεν έμαθα μετά. Δεν έμαθα. Άστο, φίλε, άστο. Πολλά λάθη. Εγχειρίδιο, πώς μπορώ να καταστρέψω την καριέρα μου. Πώς ενώ είμαι ο βασιλιάς μιας πόλης με το Περιβραχιόνιο, το παιδί από τα Σπλάχνα με το τριψήφιο νούμερο στα γκολ. Λοιπόν, πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το καταστρέψεις, φίλε, μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ ξεφύλλω στα παιδιά, στα δικά μου τα παιδιά και στα άλλα που συζητάνε για τον Κλάους. Λέω, ήτανε ο δήμαρχος της πόλης και έγινε ο κλητήρας της πόλης. Που σωστό, τον σωστό, απέξω, να πούμε, έτσι. Αυτό έγινε. Κατάλαβες. Ευχαριστήθηκα που δεν πήγε στο Βάζελο.
Δηλαδή. Ναι, και αυτό, και αυτό σε όχι, θα με ενοχλούσε εκεί. Τα Γιάννενα, όχι ναι. Ότι είναι, τα Γιάννενα είναι Γιάννενα. Έτσι. Γιάννενα είναι. Κάνε. Αναγέννησε την καριέρα σου. Τώρα μιλάμε για τον Κλάους, λοιπόν. Γιατί δεν έχουμε υποχρεώσεις αγωνιστικές. Γιατί δεν έχουμε να συζητήσουμε για τα δικά λοιπόν, μας. Γι' αυτό. Έτσι. Ας πούμε το, τότε που θα είσαι εσύ στο Ανόβερο, θα παίζουμε εμείς με την ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Ω, μαλαγόρι μου. θα προλάβω να έρθω. Λοιπόν, Κυριακή παίζουμε, για Δευτέρα. Κυριακή παίζουμε, 23. Ναι. Κυριακή. Λοιπόν, 4.85 βάλαμε στην κλήρωση, την αγάπη μου. Γεια σου Παναγιώτη, ζου μου σου αδερφέ μου. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Έλα, πάμε! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Έλα ρε Δημάκη, λάλατο! Να βγούμε, ανεβείτε όπου βρείτε, όλοι στα τραπέζια πάνω. Ανεβείτε όπου βρείτε, λίγο ακόμα παραπάνω. 23 10 287 888. Ανοίγουμε τις γραμμούλες, θα μιλήσετε εσείς, θα κάνετε και παραγγελίες, θα μας πείτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Για μία ακόμα φορά απολογούμε εγώ και λέω ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα που υπάρχει με το ίντερνετ και δεν μπορείτε σήμερα να μας ακούσετε όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και παντού εκεί που δεν πιάνει η εμβέλεια της κεραίας. Και μία ακόμα Δευτέρα είναι αυτή, μία ακόμα Δευτέρα. Όπως είπε και ο Μπατμανίδης, σαν τα κομμωτήρια λέει τις Δευτέρες, δεν λειτουργεί αυτό, σαν τα κομμωτήρια. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο μου ότι θα διορθωθεί αυτό μια και έξω. Μια και έξω, έτσι. Δεν θα ξαναγίνει. Σας το υπόσχομαι. Τελευταία φορά που γίνεται αυτό σήμερα. Μας έχει χαλάσει τη διάθεση φυσικά, το καταλαβαίνω και σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματα, αλλά και σε εμάς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς 23 10 287 888. Συζητάμε γενικότερα. Καλημέρα, τώρα ακούγεσαι κανονικά λέει από το ίντερνετ, λέει η Σοφία. Για δες λίγο μήπως το φτιάξαμε. Δες λίγο, γεια σου Τσόφα, γεια σου Σοφία, γεια σου Κολώνα. Πολύ συγκινήθηκα που είδα στο site του ΑΧΕΠΑ το ανήρτησης προχθές, εκείνη την επική, την μοναδική καλοκαιριάτικη αιμοδοσία με 200 άτομα να είναι μπροστά στο φορτηγό και τη μέρα εκείνη συλλέξαμε πάνω από 100 φιάλες. Άξι, τι να πω. Και πάλι θα κάνουμε. Το λέμε συνέχεια, κάντε τη βόλτα σας, μπείτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης και δώστε αιματάκι. Πείτε για την ομάδα των αθλητηρίων. Εντάξει, το λύσαμε. Τι να πω. Τα αυτονόητα. Ξαναλέω, δεν είναι ευθύνη του λίμπερο αυτή. Δεν είναι ευθύνη δική μας. Αν ήταν, θα το λύναμε μέσα σε 30... Μάλλον δεν θα υπήρχε καν θέμα. Πριν γίνει. Συγχωρέστε μου και εμένα τα νεύρα σήμερα, αλλά δεν μπορώ, άνθρωπος είμαι και τσιτώνω! Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Πάμε στις γραμμές. Θέλω να σας διαβάσω, μην το ξεχάσω, μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Στέριος, ο Τζίλιας, στην Βερμπλούμενα, στο Facebook. Δεν θα το ξεχάσω. Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, τριήμερο στις Ερμές, κληρώνουμε καταπληκτικό και επίσης τα κρέατα ενός μήνα το Ακροπολίου Μιχάλης στον Εύοσμο. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι το ΠΑΟΚ Ότο. Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας εκεί. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε τους οπαδούς, τους φίλους της ομάδας να τους εξασφαλίσει ένα μοναδικό προϊόν σε συνδυασμό, σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. 2-11-93-5-5. Το ξαναλέω, 2-11-93-5-5. Μπείτε και στο paokoto.gr και ενημερωθείτε ποιο πακέτο σας ταιριάζει. Ασφαλιστείτε εκεί το αυτοκίνητό σας, την μηχανή σας και είστε πλέον ήρεμοι και ήσυχοι. Εξαιρετική περίπτωση. Μπείτε, προσαρμόζουν και το πακέτο σε τιμές που μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσφέρει. Σε τιμές που είναι απόλυτα normal και λογικές για την εποχή. Ένας ακόμα λόγος για να είσαι ΠΑΟΚ, φροντίζει για σένα. ΠΑΟΚ
Ότο. Μοναδικό προϊόν, δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα αυτό. Και βέβαια εκεί υπάρχει κιάτας μέσα, άρα είμαι 100% σίγουρος ότι έχει γίνει σπουδαία δουλειά. Περιμένουν τρεις γραμμές, έρχομαι τώρα. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ο χορηγός δεύτερης ώρας. Όποιος δεν πήγε να φάει στον ανακαινισμένο χώρο τις πιατάρες, φαγητάρες, να γλύφει τα ακροδάχτυλά του, χάνει απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Θα δώσουμε και τραπεζάρες πάλι. Εδώ είμαστε. 705-750 τηλιβεριά. Μπείτε, πείτε ζουμουσού μπαίνοντας και θα σας φροντίσει ακόμα περισσότερο ο Δημήτρης εκεί και η οικογένεια. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Πολομπάμπο. Όλοι ραντεβού στο στρατόπεδο της Τούμπας, ρε γαμώτο. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Αυτό το στρατόπεδο είναι, ξέρεις, είναι του Καρατάσου και είναι και το ψάρια του Τάσου, εκεί που γίνεται η ψαραγορά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τόσο άσχετος. Δηλαδή, δεν σε ενημέρωσε ένας. Εδώ πήγε εσύ στη Λέσβο και έλεγε ότι είμαστε η Μυτιλίνη και η Λέσβο είναι δύο γίνεται διαφορετικά νησιά. Αλλά πεις, ο άλλος ήρθε και χειροτούσε τις πλαστικές κούκλες στην πόλη. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι να γίνει. Είναι αυτό που λέμε κρυφό στρατόπεδο. Πώς λέμε κρυφός σκοπός, κρυφή σκοπιά. Φοβερή κάλυψη, φίλε. Είναι το πόσο προθυμία έδειξαν όλοι αυτοί που μισούν τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρμαχος της μια πόλη, μια ομάδα. Οι οποίοι, ενώ αν τους πεις, ας πούμε, τι είπε, ρε παιδιά, από την ομιλία του ο Τσίπρας, ας πούμε, είπε ότι θα μειώσει το έμφυα. Α, ψέματα. Είπε ότι θα αυξήσει το μισθό. Α, ψέματα. Είπε, ξέρω εγώ. Είπε ότι θα κάνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Α, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή είπε 7.000 πράγματα. Τα 6.999 όλοι τα θεωρήσαν ψέματα, αλλά ότι θα κάνει γήπεδο για τον ΠΑΟΚ το θεώρησαν αλήθεια, έτσι. Αυτό. Όλα τα άλλα, γιατί, εκεί ήταν, εκεί ήταν. Ναι, γιατί αυτό μας βολεύει. Δηλαδή, έλεγε ο άλλος, καλά ρε στρατόπεδο, σας δώσει, ρε φίλε, τι στρατόπεδο, έχεις ιδέα που είναι η Τούμπα, έχεις και ιδέα, ξέρω, και τα λοιπά. Όχι, και Λίμνη, ναι, για να κάνω και υποβρύχες καταστροφές. Ναι. Και Λίμνη. Κανένας βέβαια είναι, πουθενά δεν είδα σε αυτούς που κάνανε εξαγγελίες να λέει ότι, παιδιά, να διευκρινίσουμε, όλο το οικονομικό βάρος θα το σηκώσει ο Ιβάν Ζαβίδης. Μα δεν τους ενδιαφέρει, γιατί το γήπεδο δεν το φτιάχνουμε εμείς. Θα πούν, παιδιά, εμείς τι κάνουμε, παραχωρούμε ένα οικόπεδο που είναι άχρηστο, δεν χρησιμοποιείται. Παραχωρούμε, το ενοικιάζουμε, το παραχωρούμε, δεν ξέρω τι. Αλλά το γήπεδο θα το φτιάξει αυτός ο άνθρωπος. Δεν το πουθενά, φίλε, δεν του συμφέρει αυτό. Πώς θα αποδείξουν ότι κάνανε κάτι, ρε Κωστή? Τα 50, 60, 70, 80, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα βγουν από την τσέπη του ανθρώπου αυτού. Δεν τα δίνει το κράτος. Αλλά μόκο, φίλε. Κοκοκό. Ο άνθρωπος που για το γήπεδο της ΑΕΚ δεν βγάλανε τίχτο τα χρόνια, που πήρε και επιχορήγησε το κράτος, ο κύριος Αρβανίτης πρώτος, δηλώνει και εξής. Εντάξει. Βγήκε να πει ότι θα κάνουν δώρο στον ΠΑΟ και σε μια ΠΑΕ και τα λοιπά. Καταρχήν, βάλε μέσα το πουκάμισο όταν μιλάς στην τηλεόραση. Βάλε το πουκάμισο μέσα. Αυτή είναι εμφάνιση καφετζή. Και ο καφετζής με σέβεται και το βάζει μέσα το πουκάμισο. Λοιπόν, πουκάμισο απ' έξω, χέρια στις τσέπες, αυτό το στυλάκι και το υφάκι, να μιλάς για άλλους, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ειδικά στο κρατικό. Υπάρχει, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλο σωματείο στον πλανήτη που κάθε μέρα θα ψάξουν και θα βρουν ένα μέτωπο για να του ανοίξουν. Φυσικά. Οποιοδήποτε. Μα δεν πρέπει, δεν θέλουν να με αφήσουν να μεγαλώσω. Δεν θέλουν, προσπαθούν με κάθε τρόπο. Αυτοί που μου χτυπούσαν τόσα χρόνια την πλάτη φιλικά και μου λέγανε, έλα ρε παιδί μου, δυνάμωσε, κρίμα είναι, σας θέλουμε δυνατούς. Ναι. Τσουπ, τώρα που είμαστε δυνατοί, τώρα αφαιρούμε το πρωτάθλημα. Χτυπάνε την πλάτη και χαϊδεύουν και τα οπίστια. Μαχαιριά ακριβώς, μαχαιριές. Έτσι. Τίποτα, Κωστή μου, εμείς συνεχίζουμε. Καλά λέει η Χρύσα για το αεροδρόμιο, λέει, στη Λαμπράκη που θα μας δώσουν, λέει Μούγκα, δεν είπε τίποτα. Δεν μιλάει τίποτα, άστο, φίλε, αυτά τα κάνουν κάτω το τραπέζι, κάτω το τραπέζι. Θέλω τη Λίμνη στη Μαλακοπή εκεί, φίλε, για να κάνω κανό καγιάκ και τον καταράκτη στο Σέιξ σου. Κωστή, εκεί στη Μαλακοπή, στη Λίμνη, λες να έχει πολλούς μαλακοπούς για αυτό δεν ξέρω να κάνουν. Ελπίζω, επειδή είναι κοντά η περιοχή και η περιοχή λέγεται Μαλακοπή, να κόψουν τις μαλαμπίπιπ αυτοί που έρχονται και μας τάζουν διάφορα. Αυτό, να κοπεί έτσι, η μαλαμπίπιπ. Να κοπεί η μαλαμπίπιπ. Κωστή, 6-7-9, βάλε με στην κλήρωση αν είναι δυνατόν. Έγινε, Χριστάρα μου. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Φιλιά, τέλος αυτής της εβδομάδας, το Σάββατο παίζουμε με τον Όφη, έτσι, έχει πρωτάθλημα κανονικά. Επειδή μου γράφει εδώ Δημήτρης, έρχομαι στις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Μπήκα το πρωί στο ίντερνετ να σας ακούσω. Το ξέρω, αδερφέ μου. Κάτι δεν έπαιζε, αλλά τώρα παίζει. Κανονικά, εγώ σε έχω την Καλαμάτα.
Πρέπει να ρίξουμε 2-3 μπινελίκια. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να τα φτιάξουν. Χωρίς μπινελίκι δεν γίνεται. Εγώ είμαι το πιο γλυκό παιδί του κόσμου. Αλλά μερικές φορές μου γυρίζει το μυαλό. Δεν επιτρέπετε να μου γυρίσει και εμένα το μυαλό. Τέλειο. Τι να σου δείξω, άμα δει τον τοίχο μα τι γίνεται. Έτσι έχει δίκιο ο άλλος που ακούει στο εξωτερικό. Σου λέει, κύριε, τι με νοιάζει εμένα, ποια εταιρεία είναι και τι φταίει κτλ. Θέλω να ακούσω. Και έχει δίκιο. Έχει ένα τρομερό βιντεάκι που συγκρίνει τον Πρωθυπουργό με τον Φατσέα. Με τον Φατσέα του γονιό της. Ναι, δεν λέει, μήπως είναι ο πραγματικός Φατσέας ο κύριος. Έχει ατάκα του Φατσέα, πώς είπε. Καλημέρα, λέει, τα θερμά μου συλλαλητήρια. Τα θερμά μου συλλαλητήρια. Τα θερμά μου συλλαλητήρια. Τώρα, αυτό με την ιστορία, πόσο ενωμένοι είναι οι κάτω οι βρωμιάριδες και πώς καλύψαν την υπόθεση, πώς θα καλυφθεί η υπόθεση Χριστοδουλόπουλο. Πήγε ο ΙΑΕΚ να παρουσιάσει συμβόλαιο και συμβόλαιο δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα κλείσει η ιστορία με μία σιωπή, πήραν τον Γιαννιώτα τώρα οι άλλοι. Ναι. Ζάμπα ναι, έγινε αυτή η μεταγραφή χωρίς να ανακατευτεί η ομάδα και έτσι ούτε γάτο ούτε ζημιά έτσι. Εδώ όπως κάνουν τόσες φορές. Μπράβο. Μία μπλούζα εκεί στη δεύτερη δώσανε μια κοπέλα από την μπουτίκ έδωσε στον Πρωθυπουργό και έχει γίνει της κακομήρας. Αυτοί που στην ίδια πόλη που ζούμε έχουν βγάλει τόσο μίσος. Δεν πειράζει. Τόσο, δεν ασχολούμαι. Τόσο μένος. Ναι. Δεν πρέπει να ασχολούμαι. Μου χαλάει τη διάθεση. Όχι μόνο αυτό. Δεν ξοδεύω ενέργεια χωρίς λόγο. Αυτό θέλουν. Να με αποπροσανατολίσουν. Δεν έχω ούτε χρόνο. Δεν έχω καμία διάθεση. Το γήπεδο. Δεν θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή για ποιο λόγο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να χαλάω την όρεξή μου. Να μπαίνω. Δεν θέλω. Πραγματικά. Δεν το κάνω από συνομπισμό. Δεν έχω καμία ώρα, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Βγήκε πάντως μέσα σε λίγες ώρες μεγάλο μένος και μεγάλο μίσος. Ναι, καλά, εντάξει. Μέσα μου από το Ιντερνετ. Εντάξει. Δεν πειράζει. Καλή δεν συνέχεια πειράζει. Και καλή μέρα. Να είσαι καλά, φιλιά στην Καλαμάτα. Φιλιά. Ρε Γεωργέ, πώς το λέγε, ρε Μαυρέα, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Έχει πολύ ωραία φυτά στην Καλαμάτα. Πεύκα, παιδιά, πευκοβελώνες εκεί καταπληκτικά, έλατα. Έχει πλατάνια, υπέροχα πλατάνια. Καλημέρα σας, ναι. Ποιος? Αυτός 1-0! Μπράβο. Καλώς το παιδί! Στην Κατερίνη πάλι. Καλώς την Κατερίνη, έλα ρε Πιερία! Τι κάνουμε όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι θυμήθηκα τώρα ένα σύνθημα που λέγαμε στο παλέ τότε. Ναι. Είχε έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει. Ναι. Και φωνάζαμε είναι παρθένα του Ελληνιάδη. Είναι παρθένα του Ελληνιάδη χτένα, φίλε. Καταπληκτικό. Ωραία, ένα γέλιο. Έμπαινε ο Ελληνιάδης κοντός και καραφλός. Δηλαδή έκανε βοηθό σερβιτόρου σε καψιμί σε στρατό. Σαν φάτσα, βοηθός κουρέα στο Βέγκο. Λοιπόν, και έμπαινε να παίξει μπάσκετ. Και όπως τον βλέπαμε έτσι με το πλαγιοδάνιο, γιατί τα έπαιρνε από δεξιά να τα πάει από πάνω, να πούμε να τα διπλώσει και πίσω. Από το αυτή καπό από τον Τεσεβό, σωστό. Είναι παρθένα του Ελληνιάδη χτένα, φίλε. Άκου να δεις. Έπαθα πλάκα όταν το ξεκινούσαμε και το καταπληκτικό, φίλε. Έχει. Οι μεγαλύτεροι ποιητές εκ του προχείρου. Ναι. Οι μεγαλύτεροι στιχοπλόκοι. Είναι στην Κερκίδα και μάλιστα στη δική μας την Κερκίδα, φίλε. Κρύο γαμπίμπι πει μάνα σου. Κρύο γαμπίμπι πει μάνα σου. Το έχει δαγκώσει ο άλλος στην Πράγα, είναι μείον 20, δεν βλέπει, έχει παγώσει το δάκρυ. Έχουν παγώσει τα κάκαλα, τα γόνατα, τα πάντα όλα. Κρύο γαμπίμπι πει μάνα σου. Το προσωποποιεί για να του βρίσει το συγγενικό πρόσωπο. Τέλος, φίλε, τελειώνουν όλα εκεί. Τελειώνουν. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω τώρα, τέλος πάντων, αυτός ο Τσίπρας να πούμε, εδώ και στην, τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθόταν λες και ήταν στο γήπεδο, εσύ, τέτοια είναι τα κακαλά του τώρα. Του κάναν παρατήρηση, ότι δεν πρέπει να στέκεται έτσι. Όχι, του κάναν παρατήρηση, δηλαδή φάνηκε. Δεν, κάνουν. Ναι. Δεν μπορεί να στέκεσαι έτσι. Εντάξει. Τι κάνεις, χαβαλέ, κάνεις τώρα. Πώς θα σε. Τέλος πάντων. Όχι, να ήταν μόνο αυτό, ρε φίλε. Να ήταν μόνο αυτό. Εδώ, ρε φίλε, μια συγγνώμη. Κάει και ο κόσμος κάτω, ρε φίλε. Μια συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα. Μια συγγνώμη, πες την κι ας είναι ψεύτικη. Πουθενά, τίποτα. Τέλος πάντων. Καλά τον είπε ο άλλος, ο προηγούμενος. Φατσέα σκέτος είναι, τελείως. Τι να πω, τραγικό. Φατσέα έλεγε καμιά άλλη. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που είπαν. Δεν πιστεύω ότι. Θεωρώ ότι μου υποτιμούν την νοημοσύνη. Με θυμούνται 2 μέρες το χρόνο, έρχονται εδώ. Μια πόλη που βυθίζεται στην ανεργία και με αυτούς και με τους προηγούμενους και με τους επόμενους, το ξαναλέω, δεν το διαχωρίζω, και με θυμούνται 2 φορές το χρόνο. Έρχονται, πίνουν τα τσιπουράκια τους, βγαίνουν τη βότα τους, σουλατσάρουν, πετάνε 5 μαλαμπίμπιπ ταξίματα και φεύγουν. Και η πόλη είναι αυτή, φίλε. Ξεκάθαρα. Περίπτερα το κάνουν εκεί. Έγινε, σε χαιρετώ. Έγινε, βάλουμε και στην κλήρωση. Πες μου, θύμισε μου λίγο πάλι. Θύμισε μου, Βασίλης, πόσο. Βαγγέλης. Βαγγέλης, ναι. Ναι.
Και το νούμερο, πες μου πάλι το νούμερο, δεν σ' άκουσα. 650. Έγινε. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Στράτε. Λοιπόν, τι κάνουμε, καλά είμαστε. Είναι φυσικοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής? Οι περισσότεροι είναι φυσιοθεραπευτής. Εγώ διαφωνώ, αντιτίθεμαι. Ναι. Γιατί εκτός από τη φύση χρησιμοποιούμε και φυσική. Πάρα πολύ. Εγώ αντιτίθεμαι. Άρα φυσικοθεραπευτής. Φυσιοθεραπευτής να λες, γιατί αυτό είναι η ενδεδειγμένη... Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, στη λεπτομέρεια. Έχω το δικαίωμα να διαφωνώ, γιατί χειρίζουμε πολύ, πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Παρά, εκτός τώρα, από τα χέρια... Θα πρέπει να φέρουμε τον κύριο Μπαμπινιώτη, ας πούμε, ή τον κύριο Ζουράρη να μας το αναλύσει το θέμα. Και τους δύο έχω θεματάκια, πάμε παρακάτω. Εντάξει, θεματάκια έχουμε όλοι, πει, αλλά όχι, έχουν πει πραγματάκια που... τέλος πάντων. Το κομμάτι το γλωσσολογικό νομίζω ότι είναι ανώτερο και των δύο μας για να αποφανθούν. Δεκτό. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορούν να λένε και να γράφουν ό,τι θέλουν. Φυσικά και όχι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε για τα καλαματιανά τα φυτά, λοιπόν. Ναι. Τα καλαματιανά τα φυτά είναι τα καλύτερα, ωραία. Mm-hmm. Επίσης υπάρχουν και τα καλαματιανά μαντήλια. Βεβαίως. Και από του χρόνου έρχεται η νέα κολεξιόν. Πώς το λένε, μαντήλι καναβίσιο. Καλαματιανό. Μάλιστα. Καραβίσιο είπες. Καραβίσιο. Καναβίσιο. Ακαναβίσιο. Μάλιστα. Ναι, είναι μάλιστα. Από κλωστή. Ωραία, μαντήλι. Δηλαδή μιλάμε. Θα το φοράς και θα είσαι, ρε παιδί μου, ντύρλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μάλιστα. Τώρα στα σοβαρά. Είναι ο πρώτος που θα πάει, δεν θα είναι ο μαστούρ της Λαμίας, ο παίχτης. Έτσι βλέπεις πως δένουν όλα. Εγώ το είχα πει και αλλού, ότι ο επόπτης στο Πανιόνιο, το ότι έχασε τη φάση, ήταν το after effect της μεταγραφής του Μαστούρ στη Λαμία, έτσι. Μαστούρ, λοιπόν, φεύγω από τη Λαμία, γιατί μπάφιασα. Δεν μπορώ άλλο. Μπάφιασα και το Γενάρη δανεικό στον Ολυμπιακό, έτσι. Εννοείται. Μαύρο το μέλλον του Μαστούρ. Μη χάσεις αυτό το παιχνίδι. Έχει, μπορούμε να πούμε πολλές μαλαμπίπι τώρα, ανοίγει το κουτί, καταλαβαίνεις. Είσαι πολύ αλήτης. Για πες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά ο Καμένος μαζί με την Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας είναι στην Τούμπα αυτή τη στιγμή και συζητάνε μηθένοντες του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Για το θέμα του οικοπαίδου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ακόμα πιο σοβαρό. Ξέρεις, όχι, τώρα δεν γελάμε, είναι όντως σοβαρό. Φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι αυτός, ο οποίος να ζητήσει από την περιφέρεια Μακεδονίας 24 εκατομμύρια ευρώ, να απαιτήσει 24 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ φταίει. Ναι. Κατάλαβες, το ότι αφήνει και ορούνται αυτά τα πράγματα, ότι έλα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να σας κάνει γήπεδο, φταίει ο ΠΑΟΚ, έπρεπε να απαιτήσει 24 εκατομμύρια ευρώ. Μια ανακοίνωση που να λέει, εμείς, κανένα κόμμα, δεν καθοδηγούμε πουθενά τους οπαδούς μας να ψηφίσουν τον οποιοδήποτε. Εμείς μόνοι μας θα πληρώσουμε το γήπεδο και απλά μας παραχωρείται ένας χώρος που είναι άχρηστος. Όχι, διαφωνώ καθέτως. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να απαιτήσει 24 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Μακεδονίας. Ναι. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού είναι σκάνδαλο. Και το δεύτερο, αυτός που έβγαλε την ανακοίνωση σχετικά με την ΕΤΡΙΑ πρέπει να πάρει πόδι από τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις μακροσκελέστατη ανακοίνωση και να μην αναφέρεις ότι για το οικόπεδο που θα παραχωρηθεί εντός εισαγωγικών από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Ερασιτέχνη, ο ΠΑΟΚ θα πληρώνει 240.000 ευρώ ενίκιο το χρόνο για τον αέρα για 100 χρόνια. Ναι, ακόμα το αντίτιμο δεν το ξέρουμε, αλλά... για να σου λέω το ποσό είναι πολύ πάντων, συγκεκριμένο... Για να μην μακρηγορούμε, Στράτε, εν κατακλείδη, σε ένα θέμα το οποίο αναμασήθηκε, ήρθε μόνο και μόνο για να μετριάσει την οργή του κόσμου για την κλοπή του πρωταθλήματος. Εγώ έτσι το λέω, χωρίς να στρογγυλεύω τίποτα. Όπως το σκέφτομαι, έτσι σας το λέω φωναχτά. Η οργή του κόσμου για το ότι πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε να κλαπεί το πρωτάθλημα, κοντονίδες, σκουρλέτιδες, βασιλιάδες κτλ. Όλο αυτό το επέτρεψαν. Η οργή του κόσμου για το ότι πουλήθηκε το όνομα, έπρεπε να βρούμε κάτι να βάλουμε αντίβαρο. Τι έχει σε αυτή την πόλη, ποιος είναι ο μεγάλος λαός, ποιος είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Ας ρίξουμε λοιπόν πάλι τα καθρεφτάκια, εκείνο το οικόπεδο που το έχουμε πει χιλιάδες φορές, για να μετριάσουμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Ορθώς ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση στήριξη, ορθώς έβγε διακοπές ο Ιβάν, ορθώς ο κόσμος τήρησε ακόμα και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
τήρησαν αυτή τη στάση. Και ένα λάθος, κακώς έγινε δώρο φανέλα, έπρεπε να την πληρώσει ο Τσίπρας. Σωστό. Και μάλιστα χωρίς το όνομά του επάνω, γιατί προσβάλλει και το σύμβολο. Θα μπορούσε να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο να γράφει στη φανέλα, να του δώσουν τη φανέλα πίσω να γράφει Τσίπρας και μπροστά να γράφει Νταμπλούχος 2017-18. Να γράφει μπροστά και να πει κύριε Τσίπρα, αυτός είναι ο Νταμπλούχος. Πείτε το λίγο στους δικούς εκεί. Τι μαγειρέψατε πέρσι, τι κάνατε. Αντάλαβες. Λέμε τώρα. Πέρα από την πλάκα, για να μην κρατάω και τη γραμμή παραπάνω. Κάποια πράγματα εδώ στην πόλη θα πρέπει να σταματήσουμε να τα αφήνουμε να πέφτουν κάτω, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ έχει αδυναμίες σε αυτό το κομμάτι και καλό θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δικό σου κύκλο, στον κύκλο των παραγωγών ή των δημοσιογράφων ή των αυτών που έχουν δημόσιο λόγο, να πάνε να βοηθήσουν την ΠΑΕ στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί αδυνατούν οι δικοί μας, αυτοί που βρίσκονται ήδη εκεί, να ανταπεξέλθουν. Μένεται πόλεμος. Οι κάτω χρησιμοποιούν φύλλα πυρηνικά όπλα. Δεν μπορεί να φωνάζουμε ότι δεν έχουμε αλλαγή του Βιερίνια ή αλλαγή του Μάτος ή δεν έχουμε αλλαγή του Πρίγιοβιτς, όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να βγάζει μια ανακοίνωση που να βαράει ό,τι προεξέχει από το έδαφος μέσα στο κεφάλι. Εντάξει, είναι απλά τα πράγματα. Έγινε στράτε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Αλφαμίτης του στρατοπέδου της Τούμπας είμαι. Έλα ρε Αλφαμίτη. Άλλαξες το να πήγε ο Ντόνις, άλλαξες το κάνεις. Κοίταξε τώρα. Αλφαμίτη στρατοπέδου. Φίλε πειρέτσα εκεί. Ξέρεις, θα βγουν τώρα δύο τρεις να πούνε. Μαύρη, μαύρο στρατόπεδο. Σε έχω ικανό να υπηρετήσεις και εκεί. Και εκεί, φίλε. Έκανα περίπολο. Έκανα περίπολο. Φίλε Λαμπράκη, εθνικής Μικράς Ασίας, από κάτω, Αθηναγόρα, Χαρόντα, Νομοθέτου. Πήγαινα μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα και γύριζα. Κατάλαβε και εσύ παραμεθόριση. Ασκήσεις βγάζαμε στα Κωνσταντινοπολίτικα εμείς, φίλε. Γελάς, φίλε, είναι για γέλια και για κλάματα, αδερφέ. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Εντάξει, το ζήσαμε κι άλλη μια φορά, αυτό το πανηγύρι που στείνεται, έρχονται όπως επισκεπτόταν παλιά τους ηθαγενείς και τους φέρνανε χαντρούλες. Τα θρεφτάκια, χάντρες, βραχιολάκια. Ξόρκια και διάφορα τέτοιες ιστορίες. Δίνανε ένα κουμπιουτεράκι στον αρχηγό της φυλής να κάνει τις αφαιρέσεις και τις προσθέσεις του κουμπιουτεράκι με μπαταρία, φίλε. Τρελό. Εγώ απλά καλό κουράγιο αυτή τη βδομάδα, γιατί θα έρθουν κι άλλοι αραχνοήφαντοι να πούνε διάφορες έτσι φιλοσοφίες. Ακριβώς. Δεν το λέμε μόνο για αυτούς εδώ, το λέω για αυτούς οι οποίοι είναι και περιμένουν να δουν τι θα πούνε. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Ακριβώς. Πιο κραυγαλαία τώρα τελευταία, ακριβώς, γιατί η δημοσιότητα είναι μεγαλύτερη λόγω μέσω μαζικής ενημέρωσης και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά το ίδιο παντελάκι μου, το ίδιο παντελάκι. Το ίδιο πράγμα. Καημένοι Θεσσαλονίκη, φίλε, τη θυμούνται μόνο όταν είναι να έρθουν, να εξαγγείλουν πράγματα, να τάξουν. Έτσι, και φεύγουν. Γίνεσαι οντότητα για μια εβδομάδα το χρόνο και μετά από εκεί μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Αλλά το θλιβερό είναι αφενός με αυτοί που πάνε και τους χειροκροτάνε. Αφετέρου αυτοί που πάνε και τους διαδηλώνουν εναντίον τους. Γιατί ραδέρφια τους δίνετε αξία. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή. Δηλαδή τόσο σημαίνουσα έτσι αξία και σημασία έχει η παρουσία αυτών των ανθρώπων, πάτε εσείς και κάνετε αντιδιαδήλωση. Δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Ναι. Εντάξει, ο άλλος το αισθάνεται σαν ανάγκη όμως. Το αισθάνεται σαν ανάγκη όταν βλέπει του πουλάνε. Την ανάγκη σου να τη διατρανώσεις στον χρόνο που δεν θα είναι αυτό. Στην κάλπη. Γιατί ξέρεις ότι αυτό τον πονάει. Θα το χρησιμοποιήσει. Ναι, θα το χρησιμοποιήσει εναντίον, θα το χρησιμοποιήσει για τη αυτοδιαφήμιση του. Δηλαδή 365 μέρες έχει ο χρόνος. Βγάλε τη μια εβδομάδα που είναι αυτή εδώ οι μερακλαντάδες εδώ πέρα. Και κράτα τη βδομάδα την καλή, εκεί που θα κάνεις εσύ αυτό που πρέπει. Και χτύπα τον εκεί που θα πονέσει πραγματικά. Χτύπα τον στο κουτί που θα βρεθείς μπροστά, ξέρω εγώ πότε θα είναι. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, πότε και θα είναι. Λοιπόν, από σήμερα αλλάζεις παρατσούκλι. Θεωρώ ότι το αλφαμίτι σου στρατοπέδου της Τούμπας το πήρες με την αξία σου, βαφτίζεσαι. Λαμπάδα. Ήρωες με πιτζάμες θέλεις ή υπό πατρόλ. Ό,τι μου πεις εσύ. Κοίταξε, με τις πιτζάμες επειδή δεν τα πάω καλά. Ωραία, πω πατρόλ, σκυλάκια. Φιλιά, γεια σου αλφαμίτη. Τέλος. Αυτό είναι. Πάμε άλλες τρεις γραμμές πριν το διάλειμμα, μην παίρνετε άλλο. Τέσσερις. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς είμαι ο Ανδρέας από τον Μπρόγκο. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Καλώς τον Ανδρέα.
Πήρα τηλέφωνο προηγουμένως, δεν σας ακούγαμε στην Αμερική. Yes, my friend, τώρα σας το διορθώσαμε, φίλε. Συγγνώμη, ζητήσαμε. Ναι, δεν πειράζει. Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Φασαβίδης ήταν στο μάτς με την Μπενφίκα. Στο μάτς με την Μπενφίκα, στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Όχι, όχι. Ναι. Ο Ιβάν έχει, έχει υποσχεθεί. Όχι καθόλου, πάει έξω από το γήπεδο. Χαιρετάει, φυλάει, αγκαλιάζει τους παίκτες. Δεν έχει πει, θα ξαναμπω στην Τούμπα όταν χτιστεί η νέα Τούμπα. Και για να το λέει ο Πόντιος αυτό, ξέρεις, θα τον τηρεί στο λόγο του και ας χρειαστεί να περιμένει και δύο χρόνια. Γιατί εδώ τα νέα, το παιχνίδι είναι την Τρίτη, οι εφημερίδες θα γράψουν εδώ την Παρασκευή. Η ελληνική εφημερίδα. Γι' αυτό δεν ακριβώς τίποτα. Δεν πάει μέσα. Για την Τούμπα τι έγινε, τι είπε για την Τούμπα, από σένα το ακούω, τι είπε, θα κάνουμε. Ότι θα τούμπα, δώσουν ένα χώρο μπροστά από τη θύρα 1 εκεί που είναι το πάρκινγκ. Θα το δώσουν, θα το παραχωρήσουν για να γίνει το νέο γήπεδο. Και το πλασάρουν σαν να μας κάνουν νέο γήπεδο. Και νέα Τούμπα. Και πότε θα αρχίσει το γήπεδο, αυτό, πότε θα αρχίσουμε. Αυτό το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι το τρέχουν όλο το θέμα. Okay. Πιθανό να ξεκινήσει του χρόνου. Πάντως είναι θέμα χρόνου, φίλε μου, Αντρέα. Είναι θέμα χρόνου να πάρουμε τα παιδιά μας, να πάρουμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, να πάρουν οι παππούδες τα εγγόνια τους και να πάμε σε ένα γήπεδο που θα είναι. Εγώ είπα και μια ιδέα. Τέσσερα μπροστά και 1926. Πρέπει να έχει 41.926 θέσεις. Και όχι εγώ, μου το είπε ο Κροατής με τον πρώτο. Όχι εγώ. Δεν το οικειοποιούμε. Το σκέφτηκε ο Κροατής και μου είπε το 4, η θύρα 4 και το 1926. Πρέπει το γήπεδο να έχει 41.926. Δεν θέλω να το παίξω, δεν είναι δικό μου. Πολύ ωραία ιδέα είναι. Πολύ ωραία ιδέα. Χάρηκα πολύ που ξανακούσαμε το ραδιόφωνο. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, ρε Αντρέα. Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, φιλιά. Στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αμερική. Χτυπάει η καρδιά. Αυτό, φίλε. Αυτό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν θα σταματήσω. Είσαι πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερο. Γεια σου, αγοράκι μου. Να μην σε χάσω. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε, πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Πάρα πολύ λακωνικός. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας, αν άντεξε και δεν αυτοπυρπολήθηκε, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, πέσαν όλοι, πέσαν. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Έχει άλλον, άλλον μετά από τους τρεις, ναι. Έλα, Αγωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε, έστειλα τους άλλους, στείλεις και εμένα τώρα, γίνεται. Όχι ρε σε ρε, όχι ρε σε ρε, έκανες φίλε τρικλοποδιά, μαρκάρισμα από πίσω με τις κάρες, θα πούμε στις γάμπες. Τους έστειλες τους άλλους δύο. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι μετά το μετρό θα πήγαινε να γενιάσει και το γήπεδο, ήταν έτοιμο ρε φίλε. Θα γίνει τώρα τι, το 14 που ανεβαίνει για το πατρικό μου, θα λέει στρατόπεδο, θα κατέβει κανείς, στρατόπεδο, στάση στρατόπεδο, next stop, στρατόπεδο. Πώς είναι το στρατόπεδο στα αγγλικά, military home, πώς είναι το στρατόπεδο ρε παιδιά, καζέρν. Τέλος πάντων, θα βρεθεί ένας αγγλομαθής να μας πει πώς είναι το στρατόπεδο. Επειδή ζουν σε μια γιάλα και όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη και έρχονται με 4.000 αστυνομικούς, δεν μπορούν να καταλάβουν τι βιώνει η ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική οικογένεια, ο Έλληνας γενικά. Αυτοί βλέπουν κάποιους αριθμούς, κάποιους δείκτες, αλλά δεν βλέπουν τη φτώχεια και τη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχει τραγουδηθεί και όλα στο γυάλα ρουμπί, γυάλα ρουμπί, γυάλα ρουμπί, γυάλα. Η γυάλα που λες. Αυτοί ρε φίλε βλέπουν μόνο κάτι καμπύλες, κάτι αριθμούς και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Άστο. Ήρθαν να δούνε πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει την πόλη. Πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν. Ήρθαν να δουν ένα περιφερειακό που φτιάχτηκε με φανάρια. Αν έχουν το Θεό τους. Είχαμε το μόνο περιφερειακό στον κόσμο φανάρια. Ήρθαν να δουν το θερμαϊκό που βρωμοκοπάει, γεμάτος κουράδες. Ο θερμαϊκός. Ήρθαν να δουν που για να έρθει φύγει ξανά από εδώ καραβάκι να πάει στις ποράδες. Κάναμε ολόκληρη φασαρία. Ήρθαν να δουν το δρόμο για τη Χαλκιδική που πίζει ο κόσμος για να πάει να κάνει ένα μπανάκι να γυρίσει. Ήρθαν να δουν τι αναπνέουμε στις δυτικές συνοικίες. Ήρθαν να δουν. Δεν ήρθαν, φίλε. Έρχονται νύχτα, φεύγουν και δεν βλέπουν τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα, φίλε. Έρχονται για δύο μέρες να παραμυθιάσουν. Πολύ καλά έκανε ο Σαββίδης και πήγε έκανε τα μπάνια του. Τους έγραψε κανονικά. Έτσι. Τους έγραψε κανονικά. Πρόσεξε. Μπράβο, ρε, τι, Ιβάν, έτσι πρόσεξε. Θέλω. Τι μου άρεσε εμένα. Δεν είπε έχουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να. Ναι, ναι. Έρχεται τώρα και κάνει άλλη μια μεγάλη επένδυση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν το διαβάσετε. Έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία πλαστικών συσκευασιών Ατλαντής ΠΑΚ του ομίλου του Σαββίδη έρχεται να κάνει νέα επένδυση. Νέα επένδυση. Μπράβο, στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν,
Τώρα αυτές είναι οι δουλειές του. Δεν μας αφορά άμεσα αυτό. Εμείς ΠΑΟΚ είμαστε. Μιλάμε για τον όμως ότι θέλουμε ο άνθρωπος αυτός να φέρνει δουλειές εδώ, να μπαίνει κόσμος να δουλεύει. Είναι σημαντικό. Άλλοι φεύγουν, φίλε. Αυτός έρχεται. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μια κουβέντα για την εθνική. Παίρνει όλο και όλο ένα μπέλκα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από την ΠΑΟΚΑΡΑ. Όλο και όλο ένα μπέλκα παίρνει. Παίζει με 4 δεκάρια για να τους χωρέσει όλους μέσα. Ευτυχώς κέρδισε η ομάδα. Ούτε πάσης τον δίνουν. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να είμαστε και προκατηλημένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καθόλου προκατηλημένοι. Έτσι δηλαδή, είναι, φίλε. Είναι τέτα δε τώρα να το δώσει την μπάλα να το κάνει γκολ. Σε λέει μόνο θα το τελειώσει την μπάλα. Σε σένα δεν τη δίνω. Φίλε, δεν μπορεί αυτή την. Εγώ αρνούμαι να κάνω οποιαδήποτε κουβέντα για την εθνική Ελλάδος εφόσον δεν έχει κληθεί και δεν είναι βασικός. Ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας που είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Τέλος. Σταματάω. Έχω δικαίωμα να μην θέλω να ασχοληθώ. Δεν γουστάρω να ασχοληθώ. Νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. Ακούς Κωστή, ναι. Μετά το παιχνίδι πέρα και του στάχου σας την αίρα, λέω είναι δυνατόν, έχει κάνει 6 παιχνίδια στο Champions League ο Λιμιός και δεν παίζει και παίζουν τα λιμά. Ο Μπουχαλάκης τι εμφάνισε έκανε παρακαλώ. Με την Πέρλη και θα μπόθηκε ένα Λυκόγιαννης, ένα Μπουχαλάκης. Τι είναι αυτή η σαν πόθηκε από τα λάθη που ακριβώς. Έκανε και τους κάλεσε. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Μη χαλιέσαι αγόρι. Να αποκτούν υπεραξία μέσω της εθνικής. Μη χαλιέσαι αγόρι. Άστο, μη χαλιέσαι. Εδώ ρε φίλε έπαιζε μέχρι πρόσφατο ο Τζαβέλας τώρα. Τι μου λες, σε παρακαλώ πολύ. Τι μου λες. Άστο. Βέβαια και το Τζιόλι αλλαγή τώρα. Άσε με. Φιλιά. Έγινε ρε Κωστή τα λέμε. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Πάμε, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ορίεται, κάνει κολοτούμπες, κάνει πυροέτηση η Αναστασία. Ναι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε! Έτσι, δώσ' του, άνοιξε την Αναστασία. Όμορφο με λαχρινό μου, μου έχεις κάψει το μυαλό μου. Είσαι εσύ το κάτι άλλο. Με το συμπάθειο για τις ξανθιές. Αλλά άμα η μελαχρινή είναι όμορφη, δεν υπάρχει. Άμα τύχει η μελαχρινή όμορφη, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου Βασιλάκη Καΐλας. Αν η μελαχρινή είναι όμορφη, δεν. Πρέπει να είναι δηλαδή η ξανθιά, πρέπει να είναι ρε παιδί μου, πολύ, πάρα πολύ δυνατή για να την ισοφαρίσει, για να την παλέψει. Άμα σου πω δηλαδή τώρα, όμορφη γυναίκα, το μυαλό σου αμέσως πηγαίνει σε μένα, επειδή γίνει στη μελαχρινή, στην κοκκινομάλα, στην καστανή. Οκ, και οι ξανθιές, ναι, αλλά. Λέω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές για το τελευταίο δεκάλεπτο. Σήμερα κληρώνουμε σακούλα κρέατα το Κροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο. Τα κρέατα ενός μήνα. Μου έχετε δώσει μόνο 5 το όνομα, το όνομά σας. Και τα μηνύματα που έχουμε FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 και βέβαια το τριήμερο στις θερμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς στις γραμμές. Ναι, γεια σας! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πώς? Ναι! Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί, good the boy! Καλημέρα, τι κάνεις? Αλήθειες λες φίλε, δόξα τω Θεώ. Διεθνή καριέρα, τα στραβά μάτια, το Μαλαμπίπ με μεγάλη επιτυχία. Μου ζητάνε να κάνω και παράταση λύσεις στις παραστάσεις. Για πες. Χρήστος, ο κοντογείτονας ο πρώην από Εύωσμα. Όχι ρε φίλε. Κοντογείτονας τι ύψος έχεις δηλαδή? Κορδελιό εσύ, Εύωσμο εγώ. Έτσι φίλε. Έτσι. Κουκλουτζά και τα λοιπά. Βάλε με και στην κλήρωση να μην ξεχάσω, μπας και κερδίσουμε κάτι. Λοιπόν. Χρήστος 731. Τέλειος. Πάρα πολύ ωραίος. Και θα συμφωνήσω απόλυτα για αυτό που είπες προηγουμένως, αν τις μελαχρινές και τις καστανές δεν υπάρχει. Εντάξει. Να, μου βάλαν Μπελούτσι τώρα κατευθείαν. Μου βάλαν Κορινθίου. Εννοείται, Μόνικα, μία και μοναδική. Δεν είναι, φίλε. Έτσι. Καταστροφή. Γεια σας. Έτσι, έτσι. Γεια σας. Κοίταξε, έχει ξανθές ωραίες. Δηλαδή, είμαι νεγάκια, σου. Πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά δεν είναι πραγματικές ξανθές, έτσι. Είναι γυαλαντικές. Ναι, οκ. Η Δούκη Σανδομικού. Ωραίο, ωραία ξανθιά. Η Αραβανή. Ωραίες γυναίκες, ναι. Αλλά δίπλα φίλε, αν βάλεις τη μελαχρινή. Άλλο ρε παιδί. Αν μελαχρινή, ας πούμε πράσινο μάτι. Α, καλά, εσύ το πας στην ολική καταστροφή. Τίποτα. Γράψε μου το σπίτι, άλλαξε ομάδα, άλλαξε θρησκεία, άλλαξε πατρίδα. Ναι. Και μία παρατήρηση έτσι για το γήπεδο που είπαμε προηγουμένως, που διάβασε την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ. Εγώ είμαι στην 7, έτσι. Ναι. Χρόνια που παίρνω εισιτήριο. Mm-hmm. Εκεί πέρα δεν θα κάνουν έργα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Ας πούμε οι τουαλέτες παραδείγματος χάρη. Εννοείται. Που είναι σε άθλια κατάσταση. Εννοείται. Εννοείται. Όλα... Κοίταξε, αυτό που γίνεται τώρα με το πλέξιγκλας που θα φύγουν τα κάγκελα.
αυτό που θα φύγουν τα κάγκελα θα γίνει πιστεύω σταδιακά παντού στο γήπεδο. Δηλαδή ακόμα και αυτός που είναι χαμηλά να έχει ορατότητα. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι. Δεν είναι λιγότερο ΠΑΟΚ αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει το ακριβό εισιτήριο. Ίσα-ίσα είναι εκεί. Πληρώνω 80 ευρώ. Και αυτά, κοίταξε, αυτά και είναι. 500. Θα σου πω το εξής. Αυτά είναι παθογένειες ενός γηπέδου που το όχι απλά το αγαπάμε, το λατρεύουμε σαν δεύτερο σπίτι μας. Αλλά είναι αυτά τα οποία κουβαλάει μαζί του ένα γήπεδο το οποίο είναι 60 χρονών πλέον σχεδόν. Έτσι. Άρα. Καταλαβαίνεις, αυτά μέχρι να αναγερθεί η νέα τούμπα που θα είναι στολίδι, όσο μπορούν, όσο μπορούν θα το φτιασιδώσουν το πράγμα. Εγώ θέλω και έξω να πω, να πω και για έξω, η εξωτερική όψη, και... η εξωτερική όψη, βεβαίως αυτά που λες, η θέση για τα αμαία, οι τουαλέτες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά και εξωτερικά παιδιά, αυτές οι πινακίδες, οι τσίγκινες που από πίσω είναι γεμάτες σκουριά, με στεναχωρεί η εικόνα περνώντας. Είχαν βάλει πολύ ωραία, είχαν φτιάξει κάποιες απεικονίσεις από σπουδαίες στιγμές της ομάδας, θυμάστε, που ήταν σαν πανί. Την Κωνσταντινούπολη, από τον Μουσλίμοβιτς, από τον Γκαρσία, από τα πρωταθλήματα, από τον Γκούδα, τον Ασλάνη. Λοιπόν, είχαν σημαντικές στιγμές. Αυτά πάλιωσαν με τον καιρό, ξέφτησαν και τώρα έχει βγει πάλι η πινακίδα αυτή με τη τσίγκινη που είναι όλο σκουριά από πίσω και είναι άσχημη η εικόνα. Πιστεύω ότι θα το δουν και αυτό. Ένα ψιλολίφτινγκ μπορεί να γίνει και εξωτερικά. Άνετα, αυτό δεν άνετα. Πάντως σημασία έχει που υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά στον αεραστέχνη εννοείται και στην ομάδα μέσα που ενδιαφέρονται και θέλουν αυτό το πράγμα να το βελτιώνουν συνέχεια. Εμένα αυτό μου αρκεί, φίλε. Και βλέπουμε και μέσα τα αποδυτήρια πώς έχουν αλλάξει, τα Matrix, αυτά έχουν γίνει δουλειές. Πολλές έχουν γίνει. Αλλά όσο και να το γερασμένο. Όσο και να το καλύψεις με μέικα, δεν γίνεται. Γερασμένο το σπίτι, να είναι το σπίτι που μένεις, δεν γίνεται. Όσο και να το κάνεις lifting, παραμένει γερασμένο. Έγινε. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο η οικογένεια Σαββίδη ήταν διακοπές και ο ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε καν για ό,τι λέγανε αυτό το σουκού Τσίπρας και ΣΥΑ. Γιατί πρέπει να ξεκουραστούν οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να τους δείξουν ότι φτάνει με τις υποσχέσεις. Γιατί κοστεί επιτέλους εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού του ΠΑΟ. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Δεν μας νοιάζει τι θα πείτε. Κάντε τι θέλετε. Εμείς αυτό που κάνουμε θα το κάνουμε από μόνοι. Εμείς εκεί να σας κάνουμε αβάντα, να σας χειροκροτήσουμε, δεν πρόκειται. Έτσι. Όλοι μαζί ενωμένοι, τα παρακάτω δεν το λέμε, αλλά τέλος πάντων αυτό έπρεπε να γίνει. Όσο για αυτό που λέει και κοστεί. Αυτή είναι η δική μας η θέση της εκπομπής, είναι αυτή. Όλοι τους έρχονται. Με θυμούνται τώρα, πέρσι που τον ξεσκίσαν τον ΠΑΟΚ και το Σαββίδι ήταν σιωπηλοί όλοι. Και οι τοπικοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες και οι βουλευτές. Λοιπόν, και όλα τα κόμματα. Έτσι. Και ο Καμένος και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και όλοι τους φίλε. Όλοι. Χάρη, δεν μας κάνουν, να ξέρεις. Φυσικά, λοιπόν, όσο αυτό που έλεγε πριν ο Κρατής αλλά και εσύ, επιτέλους εκεί στην Εφτά, ας βάλουν ένα σκέπαστρο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στον ήλιο, μέσα στην βροχή όλη την ώρα. Για τους ανθρώπους αυτούς τους αμαία. Τουλάχιστον για φέτος και όσο θα διαρκεί μέχρι να γίνει το γήπεδο. Αυτό που κάνουν με το PEX Class είναι καλή κίνηση, γιατί επιτέλους και αυτοί που είναι χαμηλά, γιατί είχε να πούμε προχτές με την Μπενφίκα και εγώ δεν ήμουν πολύ ψηλά. Γιατί πολύ κόσμος, πολύ κόσμος. Και επειδή φέτος, ξέρεις γιατί έγινε, αυτό έγινε και για έναν άλλο λόγο, Μανώλη. Φέτος, με 22.000 ανθρώπους στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο που έχει 28.500 χωρητικότητα, στρογγυλά λέω, θα υπάρχουν και θέσεις που ειδικά στα μάτς θα καλύπτονται χαμηλά. Αυτός δεν πρέπει να βλέπει, ας πούμε, δεν πρέπει να έχει ορατότητα. Δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή. Και οι πάγκοι θα κατέβουν, και οι πάγκοι. Εγώ πιστεύω περισσότερο είναι και για λόγους ασφαλείας πλέον. Δεν μπορούν να πούν, α, ξέρεις, πετάθηκε ένα χαρτί, μου έφυγε τα λάθος, ένα νύχι και τον ακούσα. Κοίταξε, το plexiglass αυτό δεν εμποδίζει κάποιον να πετάξει αντικείμενο. Δεν είναι τόσο ψηλό όσο λες. Αυτό που λες θα γίνει με το διχτάκι, με το δίχτυ θα γίνει. Ακριβώς. Αυτό που λέμε θα είναι χαμηλό. Εκεί που ήταν το ύψος του κάγκελου θα είναι και το plexiglass. Μην νομίζετε ότι θα υψώσουν κανένα τείχος, να πούμε, 10 μέτρα με plexiglass. Όχι, θα είναι μια σειρά. Απλά το δίχτυ θα είναι πιο ψηλό για να μπορεί να μην φύγει κάτι. Έτσι, κάποιος ο οποίος θα θέλει να παρισφρήσει, να προβοκάρει, να βλάψει, να πληγώσει τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει τη δυνατότητα. Θα πάει στο δίχτυ ό,τι πετάξει και θα παίζει κάτω.
Μέσα στο λέει, γιατί έτσι. Τουλάχιστον να παίζουν όλες οι ομάδες με τον Πάουκ στην Τουμπά. Έγινε Μανώλη! Φιλιά! Σέβαλα ήδη! Σέβαλα! Φιλιά! 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 Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Σε φταίει για γυναίκα σε αυτή την εβδομάδα. Καλώς την είναι. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά μας. Βεβαίως. Αύριο, έτσι. Γονάκια και παιδιά, εσείς οι γονείς. Αύριο. Για να δεις τα γονάκια μας. Μπράβο, αύριο. Μπράβο. Να τα χαίρεσαι τα καμάνω. Αύριο είναι η πρώτη μέρα, 11 του μηνός. 8.30, 8 και 4. Αυτό. Αύριο θα σας αφήσω, αύριο θα φύγω 5 λεπτά νωρίτερα. Σας το λέω από τώρα. Να προλάβω τον αγιασμό της Νεκταρίας. Ναι, το λέω, θα βάλω τραγουδάκι. Με τα παιδιά στον αγιασμό. 10.30 είναι ο αγιασμός, θα φύγω ο σούμπιτος. Α, λοιπόν. Τόσο αργά εσείς. 10.30. Ωραία. Ήθελα να πω, Κωστή, ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που στεναχωρέσαμε τον Φίλτατο Τσίπρα. Τι να πω, ναι. Αυτός ο άνθρωπος μας έχει φλωμώσει στο ψέμα. Πήγε και είπε στα παιδιά στο περίπτερο του ΠΑΟΚ ότι στεναχωρέθηκε που χάσαμε με την Πεφίκα. Μάλιστα. Για, το, για την κλοπή πέρσι θα μας πει κάτι. Άντετε. Δεν. Και για ό,τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρει τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Μα όταν λέει το στρατόπεδο έξω από την Τούμπα, λεπάνε να μην έχει πατήσει ποτέ ούτε στον περιβάλλοντα χώρο. Το σχόλιο σου που είπες στάση στρατόπεδο. Next stop στρατόπεδο. Θα κατέβει κανείς στρατόπεδο. Έτσι, έτσι. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Καλή εβδομάδα. Είμαι η Ελένη. Γεια σου Ελένη μου. 6.56. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Σέβαλα ήδη. Γεια σου Ελένη μου. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Βγαίνουν άρματα μάχης, τάγκς και διάφορα ερπιστριοφόρα εκεί από τη Μικράς Ασίας για να ανέβουν στη Λαμπράκη από το στρατόπεδο της Τούμπας. Προσοχή ιδιαίτερη. Μέχρι χθες δεν το ξέραμε το στρατόπεδο και έλεγα από πού βγαίνουν αυτά τα ερπιστριοφόρα, από πού βγαίνουν αυτά τα τάγκς, τα πούμε, τα στάγερ, όλα αυτά. Εκεί είναι από το στρατόπεδο της Τούμπας. Τα χαιρετίσματά μας στο Σκοπό που βρίσκεται στην πύλη, στο στρατόπεδο της Τούμπας. Και τα φιλιά μας, τα παιδιά που κάνουν περίπολο και θα υπηρετήσουν εκεί τη θητεία τους. Καλημέρα σας, ναι! Έλα. Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε. Θέλω να βγω ρε σήμερα, ρε. Ρώση, σε παίρνω και τηλέφωνο. Δεν γίνονται αυτά. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Επί του πιεστηρίου. Α, ήθελα να σε πω πριν κι άλλα σε λέω τώρα, να ξέρεις. Για πες. Ρεπορτάζ και μαλακίες κάποιου δημοσιογράφου, εγώ θα ακούσεις. Έχω μία κυρία και ένα κοριτσάκι με το ταξί. Έβγαζε την Τούμπα, περνάω έξω από τον αγώνα που με κοιτάζω εκεί. Σκοπιά κανένας, τέλος πάντων, βλέπω κάτι αστυνομική πιο μπροστά. Κάνει νέο, άλλος είναι άγριο, περνάω, τσακ, να πάνα, ο καμένος. Το φωνάζω, βγάζει το χέρι απ' έξω, μιλάμε καγκουριά, στο φουλ πάω ξάκι. Γυρνάει, μα την Παναγία σου μιλάω. Γυρνάει καμένες. Τον είπα, για να γυρίσει. Λέω, 23 εκατομμύρια να δώσει, το λέω, όπως και την ΑΕΠ. Δεν είναι, κάτι που δεν ακούει. Λέω, και 23 εκατομμύρια από την ΑΕΠ. Λέει, θα βρούμε το χώρο, βρε. Ας το χώρο, βρε. Ο χώρος δικός μας είναι. Τι χώρο, βρε. Ο περιβάλλον χώρος δικός μας είναι. Το λέω, το παραχωρήσουμε. Λέω, άσε όλα αυτά τώρα το λέω. Λεφτά να δώσεις και λεφτά. Λέω εγώ τις υπογραφές τις έβαλα. Άκου τώρα. Πιο άμεσα δεν έχει φυλάσει τις ελένη άλλη. Κανονικά. Εκεί είσαι, το ξέρω. Είναι εκεί, είναι στην Τούμπα τώρα. Αλήθεια λες. Δεν είσαι στην Τούμπα ρε φίλε. Δεν είσαι στην Τούμπα. Μόλις έφυγε, όπως σου λέω, εγώ τον πέτυχα. Πριν μισή ώρα. Στην Τούμπα ήτανε λέω. Στην Τούμπα ήτανε τώρα το πρωί. Ήτανε. Εγώ σου λέω τον πέτυχα με τα μάξι που φεύγανε. Με τα τυπάκια. Και λέω εγώ πάντως τις υπογραφές τις έβαλα. Το λέω κοίτα, μην έρθεις πάλι του χρόνου και σε πετύχω εδώ στο Ιωσήμιο και με λες πάλι. Εγώ τις υπογραφές τις έβαλα. Εδώ τον κουνάω και το χέρι. Κανονικά. Ανάποδα το σφύρα παίξε καλά τον Πάουκ ρε. Μην του χρόνου με ξαναπεί τα ίδια. Λες σε πετύχω εδώ στο σημείο και με λες πάλι τα ίδια. Όχι με λέει, όχι. Λέω, κοίτα να δεις, ο περιβάλλοντας χώρος και να μην τον κάναμε τίποτα, έτσι θα έμενε. Τι, όχι, και τον κάναμε τον χώρο, λέει τίποτα. Τίποτα. Τι, ο χώρος, επειδή με ρωτάνε ποιος χώρος λέει από τη θύρα, όχι από τη θύρα 4, παιδιά, όχι από πάνω στο κολυβητήριο. Μιλάμε από κάτω, εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα, ρε. Εκεί μπροστά από τη θύρα, από την μπουτίκ που ξεκινάει και πάει θύρα 1 εκεί. Η γυναίκα είχε πεθάνει στο γέννημα. Η γυναίκα μέσα, φαντάζομαι έτσι. Ναι, γιατί του τα έλεγα. Λέω, μην ξαναπείς του χρόνου πάλι τα ίδια, το λέω. Έτσι, έτσι. Πώς γίνεται και πέφτεις πάντα στις κομβικές στιγμές. Τι τραβάω το σπαγάκι σου. Το τραβάει ο οργανισμός σου. Γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά,
Φιλιά, φιλιά. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά, όλα καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ναι, ναι, 100%. Στριμώχνονται όλοι. Ναι, ναι. Φιλιά, φιλιά. Ακούσε από κάτι τελευταίο. Αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ και συγκάνουνε. Για πες. Με ξένα κόλυβα μνημόσυνο. Το φούστι με ξένο κόλο. Έλα, έλα, φιλιά. Γεια. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Μέθε επόμενος. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, έλα, Κωνσταντίνε μου, κλείνουμε μαζί. Έλα. Έλα, τσάκα τσάκα να πούμε, γιατί οι άλλοι να πούμε άργησαν. Για πες. 76. Τι κάνεις, φουλαράκι. Καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, καλά. Έμαθα ότι οι πύραυλοι χώκα από το πανόραμα φεύγουν και έρχονται στο γήπεδο. Έρχονται. Στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο εκεί. Ναι. Ναι. Γι' αυτό χαλάει ο δρόμος. Πρέπει το βράδυ να κάνουν νυχτερινές τέτοιο, ασκήσεις. Κανονικά, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, Κωστάκη, άκου να δεις, ο άλλος δεν ξέρει τι έχει. Στίβο Μάξη εκεί στο κολυμπητήριο. Τι μας περιμένει. Ο άλλος, να πούμε, χαιρετάει τις κούκλες εκεί στις βιτρίνες. Τι γίνεται, ρε τι γίνεται, τι γίνεται. Άρα, καημένη Θεσσαλονίκη. Είναι, δηλαδή, είμαστε για Muppet Show. Καημένη Θεσσαλονίκη. Και βαφτίσαμε και ακραίους αυτούς που πήγαν με τις σημαίες, φίλε. Κατάλαβες. Όλοι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε μέσα. Δεν λέω ότι δεν είχε μέσα και τέτοιους. Ότι έχουν παρεσφρήσει. Αλλά όλοι αυτοί, φίλε, που την άλλη φορά πλημμύρισαν και την παραλία, αλλά και χθες, είναι ακραίοι, κατάλαβες. Πόσο με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εγώ θλίβομαι με αυτά πραγματικά. Τα πράγματα. Να πούμε και καλή αρχή, όπως είπε και η κυρία. Αύριο το πρωί. Τα παιδάκια μας. Να σας πω, Κωστάκη, εσές, εμείς μεγάλωσαν τα παιδιά, τα δικά μας δεν περάζει. Τα δικά σας τώρα είναι σαν να είναι και τα δικά μας τα παιδιά στο σχολείο. Τα έχουμε περάσει, ξέρουμε τις αρχές. Μου λέει Νεκταρία, μπαμπά, νιώθω κάτι στο στομάχι μου. Λέω, πεινάς. Όχι, μπαμπά. Λέω, διψάς. Ούτε μπαμπά. Μήπως έφαγες, λέω, παγωτό και κρύος. Μπαμπά, όχι, είναι. Είναι λίγο περίεργο, μπαμπά. Εδώ έχω ένα. Το πουλάκι μου, πώς περιγράφει, φίλε, το άγχος έτσι, το σφίξιμο. Έχω ένα πράγμα εδώ, μπαμπά. Ένα. Σαν να με σφίγγει κάτι. Το ρούχο, λέω, μήπως σου σφίγγει το ρούχο. Όχι, μπαμπά, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω, εντάξει. Δεν το καταλαβαίνει το κανένα. Όπως όταν παίζει ο Πάο. Ένα πράγμα. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, κάτι σοβαρό τώρα. Επειδή έχουμε μπλέξει με πολλές παλιπιότητες, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και είπες ότι το κοριτσάκι σου πηγαίνει, μαθαίνει παραδοσιακούς χορούς. Ναι. Εγώ θα σε δώσω μια συμβουλή σαν φίλος, να το συνεχίσεις αυτό το πράγμα, να βρεις ένα σύλλογο εδώ στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, ένα σύλλογο, όχι να χορεύει μόνο ποντιακά και θεατιώτικα, να χορεύει και μόνο. Στα Μακεδονία. Όχι μόνο ποντιακά, δεν είναι ποντιακό το... Ναι, πάντα χορεύουν, πάντα, και νησιώτικα και όλα. Αλλά υπάρχουν σύλλογοι, που χορεύουν μόνο ποντιακά, όχι, δεν είναι ποντιακός ο σύλλογος. Δεν είναι, μπράβο, τα πάντα χορεύουν, τα πάντα. Αυτό τους αρέσει, δεν είναι, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Με το ζόρι. Όλους τους χορούς. Και δυστυχώς η Μακεδονία μας είναι πολύ τέτοιο, την έχουν πολύ κάτω, γιατί ούτε τραγούδια, τίποτα, τέτοια προπαγάνδα, λες και δεν είμαστε από εδώ, είμαστε πάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να φύγω. Σε φιλώ. Γεια σου, φρεσκοπαπού. Σέβαλα ήδη. Αναστασία μου, φτάνουμε στο τέλος. Μην πάρουμε άλλες γραμμές. Μην καθυστερήσουμε. Ήδη έχουμε μπει στην εκπομπή των παιδιών. Έρχονται Τσαλτίδης, Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος και Ασλαμάς. Τον Παναγιωτίδη τώρα που τον θυμήθηκα. Λοιπόν, βάλε χαλάκι κανονικό, γιατί θέλω να αποχαιρετήσω κάποιον φίλο. Λοιπόν, να πούμε, δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 62, να δώσω τις θερμές. Ναι, και ένα ακόμα για να δώσω. Και. 33, το 2 και το 33. Βάλε το κανονικό χαλάκι με το οποίο μπαίνουμε. Λοιπόν, τα κρέατα κερδίζει ο Μανώλης σε 600. Μανώλης σε 600 κερδίζει τα κρέατα. Πάω να δώσω και το τριήμερο στις θερμές. Το τριήμερο στις θερμές, ο Βαγγέλης σε 650. Ακούτε, τηλεφωνείτε τώρα. Εσύ Μανώλη, για να δώσεις το επίθετό σου, να σου πούμε να πας στον Μιχάλη στα κρέατα, να πάρεις τα κρέατα, και εσύ Βαγγέλη θα έρθεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ. Θέλω να αποχαιρετήσω ένα παλικάρι, ένα μάλαμα, το οποίο έφυγε νεότατος από την παρέα μας. Μιλάω για το Φώτη Φολτόπουλο. Ένα παιδί το οποίο ήταν πάντα μες στο χαμόγελο, απόλυτος γνώστης του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Φώτης Φολτόπουλος.
έτυχε να δουλέψουμε μαζί και στον 103 αλλά και στον Αρένα. Ένα παιδί μάλαμα. Ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν. Πάντα με το χαμόγελο. Μάρια, τον ήξερες τον Φώτη? Καλημέρα, 35 χρόνια. Ατελείωτες λοιπόν. Κόντρες, βράδια ολόκληρα. Χρυσό παιδί, με αγάπη τρομερή για την, ο Φώτης, για την Αγγλία. Ο Φώτης γνώστης. Έφυγε. Ο Φώτης έφυγε. Τόσο ήσυχα. Κωστή και παιδιά, καλημέρα. Ο Φώτης έφυγε χωρίς να προλάβει να τιμηθεί από τη Βασίλισσα της Αγγλίας. Το λέω με πλήρη γνώση αυτού που λέω. Με πλήρη γνώση και συνέστηση αυτού που λέω. Προτού προλάβει να τον τιμήσει η Leeds United. Η Leeds. Τρέλα με τη Leeds. Τρέλα. Η άνοδος της Leeds που έρχεται πρέπει θα να είναι επίτιμο μέλος, στη μνήμη του Φώτη. Επίτιμο μέλος. Ναι. Τον ήξεραν, τους ήξερε. Δεν σχολιάζω. Εγώ θυμάμαι, μάζευε όταν είμαστε στον 103. Δεκάρικο. Φώτη, πού θα πας διακοπές, Κωστή μου? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ διακοπές. Τι διακοπές? Θα Lynch. Πάω στη Leeds να δω Lynch την προπόνηση, United. Να δω την προετοιμασία. Lynch. Θα πάω να δω ένα μάτς και θα γυρίσω. Πάντα ήσυχος, πάντα καλοσυνάτος. Λοιπόν, δουλέψαμε μαζί αρκετά χρόνια. Ελαφρύ το χρώμα, το χώμα που θα συσκεπάσει. Φίλε, εκεί που είσαι, να βλέπεις την ομάδα που αγαπάς. Τι να πω. Άλλος ένας που φεύγει έτσι, νεότατος. Αυτά. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.